Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Ιωσήφ και Μιχάλη. Χαίρετε. Hello. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για αυτό το πολυπόθητο επεισόδιο. Μα ναι, αυτό το επεισόδιο που μας έχουν ακυρώσει 5-6 φορές. Ναι, είχε ένα βάλει. Νομίζω είχε αναβληθεί τουλάχιστον 5 φορές. Έτσι. Σήμερα λίγο. Έχω να δηλώσω ότι σπάει ταυτόχρονα δύο ρεκόρ αυτό το επεισόδιο. Το επεισόδιο που μας έχουν ζαλίσει περισσότερο για να έρθουν κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα να κάνουν επεισόδιο. Και ταυτόχρονα μας έχουν ακυρώσει περισσότερες φορές. Ισχύει, αλλά αυτό είναι το σωστό, ρε παιδί μου. Λες να σου υποκανονίσουμε και μετά το ακυρώνεις. Άστο, δεν είναι. Εντάξει, όμως είχαμε λόγου. Μία το COVID, μία. Ισχύει. Απεργία, την άλλη φορά. Ισχύει, ναι. Ισχύει. Είχαμε πολλού λόγου. Μία το φόβο για τον COVID, μία το COVID, μία η απεργία. Το φόβο για απεργία, μία η απεργία. Και μετά και κάποιε άκρε αναβολέ λόγω ταξιδιών και τέτοια. Εντάξει. Ισχύει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να μα πούν τα παιδιά λίγο ποιοι είναι. Εντάξει, ο Μιχάλης. Μαϊντανός. Όχι, εκεί δύο έχουν ξανάρθει. Πάλι είχαν έρθει πάλι, νομίζω. Ναι, αλλά εντάξει, παιδί μου. Και... στο ευρύτερο κοινό, γιατί βλέπουν εκατοντάδες χιλιάδες. Ναι, μέσα τον Ιωσήφ ότι είναι άσημος. Όχι, δεν πρόλαβα. Λοιπόν, για πείτε, για δώστε ένα λίγο background. Γιατί εντάξει, κάποιοι μπορεί να βλέπουν αυτό το επεισόδιο πρώτη φορά. Εγώ είμαι ο Μιχάλης Πετυχάκης, CTO της Orpheum. Και εσύ, τα στήσε. Είπα CTO της Orpheum. Μόνο αυτό. Εντάξει. Ωραία. Εγώ είμαι ο Ιωσήφ Αλβέρτης, SVP of Product στην Orpheum. Υπεύθυνο τώρα του Product, έτσι να το λέμε. Πιο... δεν υπάρχει πιο πάνω. Θα βγάλουμε εμείς την προσπάρει. Θα βγάλουμε. Αλλά πρώτα θα μάθω τι καφέ πίνει ο Μιχάλης. Cold Brew. Πίναμε και εμείς κάποτε Cold Brew. Cold Brew είναι ο μόνος που αξίζει πλέον να πάρεις από Starbucks. Okay. Okay. Δηλαδή θεωρώ ότι... ναι, δεν είναι τοποθέτηση προϊόντος, απλά έχει το δίπλα. Λοιπόν, Ιωσήφ, άκου τι γίνεται. Όπως ερχόμουν σήμερα με τα μάξια εδώ, είχα ανοιχτό το Twitter γιατί η κίνηση ήταν απίθμενη και γι' αυτό σας έστελνα και στο WhatsApp και πέτυχα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ένας έκανε ένα tweet και λέει αν υπάρχει Hello World για το Product Management, τι είναι αυτό. Με τη μία, έτσι το δίνω. Ναι. Του το δίνω με τη μία γιατί. Νομίζω ότι θέλει λίγο σκέψη, δεν είναι εύκολο. Ωραία, σκέψτε και θα επανέλθουμε μετά. Ωραία, έρχεται λίγο σήμερα αναγκαστικά. Δεν είναι εύκολο. Γενικά, το πρόβλημα του product είναι ότι. Product, γενικά, management αργά πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχει το αντίστοιχο του engineering. Δηλαδή, ξεκινάω και μαθαίνω τα βασικά. Okay. Ξεκινά με κάποιο τρόπο. Κάπου πέφτει στο product management. Μία λογική είναι αυτό που λέει ο Μιχάλης συνήθως, όταν μας κοροϊδεύει, αποτυχημένος engineer. Okay. Ωραία, πάμε. Δεν το έλεγα public, αλλά ναι. Η λογική μπορεί να είναι το Hello World του product management ή το Hello World. Δηλαδή, έχω γράψει ποτέ Hello World. Δεν μου αρέσει. Απλά δεν μου αρέσει και πάει. Και για product manager. Θα μπορούσε. Είναι αυτό που. Έλα, ποια είναι η κακιά η πανδημία που λέει δώσε. Who can't do teach and those who can't teach the gym. Κόμως έτσι δεν πάει τώρα. Αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν κάτι το διδάσκουν και αυτοί που δεν μπορούν να το διδάξουν το κάνουν. Είναι λίγο εντάξει. Ωραία, τα βρούμε. Έχω ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα σήμερα. Οριακά θέλω να κάνω κάτι όταν ξεκινήσουμε. Γιατί εμένα μου αρέσει. Σ' αρέσουν αυτά. Ωραία, ναι, μέσα. Δεν έχει edit, να ξέρω. Έχει. Στα πολύ χοντρά μπορούμε να κάνουμε edit. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει edit. Τα πολύ χοντρά θα τα μαζέψουμε όλα σε ένα βίντεο και θα τα βγάλουμε ξεχωριστά. Έτσι, bloopers. Ναι. Οπότε, δεν υπάρχει Hello World. Το πρώτο πράγμα που κάνεις ή που συνειδητοποιείς είναι διαφορετικό. Πώς ξεκινάς βασικά, υπάρχει τρόπος να η πρώτη σου δουλειά να είναι στο product. Που είναι κάτι που συζητούσαμε για χθες βασικά στο τηλέφωνο. Υπάρχει έννοια του Associate Product Manager. Okay. Που ουσιαστικά κάτι σε πλάσει ένα Product Manager, κάνεις κάποια από τα τάσεις τα οποία έχει. Γενικά μοιάζει λίγο με PO, με owner, δηλαδή κάνεις ticketing. Αλλά η λογική είναι ότι κάνεις και πράγματα που είναι το ίδιο Product Manager. Άρα μπορεί δηλαδή στα 21-22 να έχεις ένα πτυχίο οτιδήποτε και να πας να πεις ότι εγώ πιάνω δουλειά σε product, δηλαδή είναι η πρώτη μου δουλειά, super entry. Θεωρητικά ναι, αλλά πρέπει να είναι αρκετά δομημένο το περιβάλλον και η αγορά που στην Ελλάδα δεν είναι. Mm-hmm. Δηλαδή και εμείς σκεφτόμασταν φέτος να κάνουμε launch ένα product bootcamp και να πάρουμε τέτοια άτομα. Η αλήθεια είναι ότι λόγω δικού μας πηξίματος δεν έχουμε καταφέρει να το οργανώσουμε. Γιατί θέλει και προσοχή και προς αυτά τα άτομα, έτσι, γιατί δεν είναι ότι τα ανακοινώνεις, κάνεις ένα press release και λες τα ξελάτε. Έχεις να κάνεις με ανθρώπους στα πρώτα στάδια της καριέρας τους και όποια αποτυχία θα τους στιγματίσει στην καριέρα τους.
Θα έλεγα ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα τμήμα που μπορεί να υποστήριξει το CTPM και από ό,τι έχω δει δηλαδή. Αν και αλήθεια είναι, δεν ξέρω, μάλλον ούτε ένα δεν έχουμε από εκεί εμείς. Το DET, Δυτική Συγκρισμένη Τεχνολογία. Okay. Θέλω να είναι μια σχολή που έχει και το managerial και το tech aspect. Θα μπορούσε κάποιος από εκεί να περάσει σε early stage. Πάντως, για μένα το product, σαν έτσι craft, είναι πάρα πολύ art. Δηλαδή, εγώ βλέποντας πλέον και συνεργαζόμενος με έμπειρους PMs, καταλαβαίνω ότι είναι από ένα σημείο και μετά τέχνη και εμπειρία. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να πιάσεις εκείνες τις πολύ λεπτές εκφάνσεις του business, engineering, να καταλάβεις το market. Δεν είναι εύκολο. Θέλει βαριά εμπειρία. Αυτό βλέπω. Θέλει εμπειρία, δίκιο έχεις αυτό. Και γι' αυτό είναι δύσκολο να πας associate PM με τη μία και να πεις ότι έχω καλό career path. Γιατί ότι απέτυχες κάπου ή ενδεχομένως δεν σου άρεσε κάπου. Απέτυχες, τώρα μην μείνουμε στα λόγια του. Όχι, δεν το λέω έτσι. Είσαι κάπου και δεν σου αρέσει. Δεν σου αρέσει αυτό που κάνεις ή αυτό που βλέπεις. Mm. Δηλαδή, εγώ έφυγα από το. Βασικά, αλήθεια, εξ αρχής το μάρασμα με ενδιαφέρε όταν μπήκαμε σχολή. Όλοι στην σχολή είμαστε κιόλα. Ναι, ισχύει. Ναι, πολύ επιτυχημένο. Όχι, έλα, πάμε πολύ καλά. Εσύ το πήρες το PhD, νομίζω. Όχι. Τι το πήρες τελικά. Το PhD δεν έχω πάρει, δεν έχω πάρει πτυχία. Ναι, και μόνο η Ιωσήφ είναι ο full academic. Τα έχει πάρει όλα. Ναι, τα πήρα όλα. Έχει δύο. Και IMBA και PhD. Έχει. Ισχύει. Ένα πτυχίο για τον καθένα. Έχει να δώσει να πει. Σωστό. Για πε. Τι λέω. Sorry, σε διακόπτουμε, μας άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, εγώ λοιπόν θέλω να πάω σε μια ερώτηση που ήθελα να κάνω από πριν. Βασικά συζητούσαμε, ξεκίνησε η σκέψη μου από χθες που μιλούσαμε για το product management, την initiative της Google, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Ναι, νομίζω η Μαρίσα Μέγερ είχε κάνει το πρώτο πρόγραμμα. Mm-hmm. Γενικά λέτε και εγώ φέτος το έμαθα. Η Google έχει ενδιαφέρον γιατί όταν ξεκίνησε και ήταν αρκετά engineering σαν culture, απέλησε όλους manager. Και λέει οι απευθείας engineers κάνουν τα πάντα, είναι έξυπνοι, ικανοί, μπορούν να τα κάνουν όλα. Και μετά, επειδή η Google έχει αρκετά experimentation και discussion, πήγαν και ρωτήσαν τους engineers μετά από λίγο καιρό. Τύπου, θέλετε να έχετε ένα manager από πάνω σας. Και περιμένουν να ακούσουν όχι. Και λέγανε ναι. Και απάντησαν να μας απαλλάξει από τα προβλήματα που έχουμε, το interaction με κάποιους business guys και να έχουμε χρόνο να αφοσιωθούμε στο craft μας. Εντάξει, αλήθεια, αυτό πρέπει να πάει σε ένα ακραίο πράγμα, που για μένα το ακραίο είναι το Scrum, πλέον πώς έχει εξελιχθεί. Mm-hmm. Μπορεί να πάει και σε πολύ constructive, να έχω πει με χάρη art. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς συνεργάζεσαι με τον engineer σου είναι και θέμα. Και εν τέλει, αυτό που βλέπω τώρα μέσα από την Orpheum, γιατί τώρα είμαστε μια εταιρεία 300 ανθρώπων και μεγαλών. Εν τέλει, ανάλογα με την ομάδα, ανάλογα με τη φάση ωριμότητας του προϊόντος, ανάλογα με το που βρίσκεται στην αγορά, άμα είναι production, άμα είναι. Δεν υπάρχει one way in, you know, solving all of the problems. Έχουμε τόσα διαφορετικά πράγματα. Overall λέμε ότι έχουμε κάποια agile principles και τα λοιπά και είμαστε πάρα πολύ χαιροί που έχουμε το Γιάννη στην ομάδα να φροντίζει γι' αυτό. Αλλά μετά η κάθε ομάδα αποφασίζει διαφορετικά πώς θα το εκτελέσει, τι θα κάνει, ποια μεθοδο. Δεν μπορεί να είναι οριζόντιο τελώς αυτό. Τουλάχιστον όχι όπως το βλέπουμε εμείς. Γιατί πρέπει να λύσουμε τα ψυχολογικά μας, ενώ κάθε ομάδα έχει άλλα προβλήματα. Άρα δεν μπορείς να πας να δώσεις μια λύση που ταιριάζει σε μια άλλη ομάδα με άλλα προβλήματα. Να κλείσω το προηγούμενο και ουσιαστικά τι είπα στην Google. Ωραία, θα κάνουμε δικό μας πρόγραμμα να τους φτιάξουμε όπως θέλουμε εμείς. Και γενικά πολλά πράγματα που νιώθουμε σαν standard ή πράγματα του product management. Μαζικά υπάρχουν με δύο πράγματα. Υπάρχει το product management και το product design. Mm-hmm. Είναι δύο. Το τι μας αυτό. Ναι, εμείς όταν μιλάμε product, μιλάμε για αυτά τα δύο. Plus, βάζουμε μέσα και το engineering. Mm-hmm. Δηλαδή, το product, όταν λέμε product teams, αναφέρουμε όλους αυτούς και ενδεχομένως ένα product μπορούμε να μιλήσουμε και για data teams, data engineering teams που μπαίνουν, BI teams. DevOps, το QA. Δηλαδή, είναι ένα fully staff team, το οποίο εντάξει, εκεί βλέπεις και όλη την ομορφιά ενός fully staff team. Να ρωτήσω κάτι. Το product management από ποιο μέγεθος εταιρείας και πάνω έχει νόημα. Δηλαδή, έχει νόημα να. Υπήρχε νόημα για product management σαν όρος όταν η Orpheum ήταν τρία άτομα ακόμα. Ναι, μα υπήρχε. Υπήρχε. Συνήθως, εντάξει, είναι κλασικό, λένε ότι ο product guy. Τα το έκανες εσύ τότε, ωραία. Όχι, είναι ένας από τους founders και όντως ο Chris, ας πούμε, ήταν ο product guy okay. Για τα πρώτα τρία χρόνια. Ναι, πάντα πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, κάποιος που προσπαθεί να ψυχανεμιστεί, πού είναι η αγορά, πώς θα πάμε εκεί, τι χρειάζεται ο πελάτης,
ποιο είναι το balance ανάμεσα σε αυτό που μπορώ να παράξω με τα resources που έχω και ανάμεσα σε αυτό που μπορώ να πουλήσω. Αυτό είναι το product. Μπορείτε κάπως να μας περιγράψετε πώς ήταν το product management τότε και πώς σιγά σιγά τι steps έχει περάσει και πώς είναι τώρα. Δηλαδή τι σήμαινε product management για την Orphim στα 3 άτομα, τι σήμαινε στα 30 ίσως, στα 100 ή στα 300. Θέλουμε να ακούσουμε την PI και την MI εποχή. Πρώιος Ιωσήφ και μετά Ιωσήφ. Ναι. Εγώ καταρχάς προσλήφθηκα σαν project manager. Product. Εντάξει, το ζήτησα γιατί σαν project manager. Αλλά εντάξει, το ίδιο δεν είναι. Υπάρχουν πραγματικά. Μπορώ να μιλάμε νομίζω αρκετές μέρες για το συγκεκριμένο θέμα και η αλήθεια δεν έχω κατασταλάξει. Να σου πω λίγα και το εξής. Το παράδοξο με το product management δεν έχει σταθεροποιηθεί σαν craft. Παγκοσμίως στην Ελλάδα. Παγκοσμίως. Νομίζω ότι φέτος έφτασε ένα πολύ καλό σημείο. Είναι το continuous νομίζω discovery habits. Το οποίο νομίζω ολοκληρώνει μια εικόνα που έλειπε. Δηλαδή, ότι το discovery είναι ένα από τα βασικά κομμάτια ενός product manager. Και περιλαμβάνει μέσα και τους engineers φυσικά, για αυτό λέω product teams, και τους designers. Που τι σημαίνει εβδομαδιαία να μιλάς με έναν πελάτη. Γιατί εάν χάσεις την επικοινωνία με τον πελάτη, ουσιαστικά αρχίζεις και μπαίνεις σε hypothesis και πας σε ένα feature factory team που εκτελεί ό,τι κάποιος έχει πει. Και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει γενικά σε κάποιες ομάδες, γενικά σε όλες τις εταιρείες που το σκεφτούμε, είναι ότι όποιος έχει επικοινωνία με τον πελάτη είναι ο gatekeeper. Okay. Έχει την απόλυτη εξουσία σε μια εταιρεία. Άρα άμα πει αυτός το κάνω αυτό γιατί το είπε ο πελάτης, τελείωσε. Όλοι το εκτελούν. Και μετά μπαίνουμε σε κομμάτι για να πούμε τι impact έχουμε, να το μετρήσουμε, γιατί το κάναμε και ξεκινάει κάποια πραξιακά μετά στις ομάδες. Οπότε νομίζω ότι πάει να σταθεροποιηθεί σαν craft. Αν σκεφτείτε, το engineering έχει front-end, back-end, QA engineer, έχει διάφορα crafts, τα έχει, θα κάνει standardize. Ο PM είναι απλά PM. Mm-hmm. Που είναι λίγο παράδοξο. Εγώ αυτό που ξεκινάω και συζητάω με τις ομάδες, γιατί έχουμε πολλές ομάδες σε διαφορετικά στάδια κιόλας, χρησιμοποιώ το product life cycle σαν λογική. Δηλαδή σε early stage PM, είσαι growth PM, είσαι maturity PM και είσαι ενδεχομένως στο κομμάτι του fade out που πρέπει να είσαι innovator. Δηλαδή πρέπει να σκεφτείς πώς θα κάνεις challenge, πώς θα κάνεις kill the fat cow, ας πούμε. Okay. Επομένως, σε αυτή τη λογική, PM χρειάζεται day one. Έτσι. Όπως είπε ο Μιχάλης, συνήθως ένας founder είναι αυτός που έχει το product aspect. Εμάς ο Chris το είχε το product mindset, δεν είχε καθόλου το management. Καθόλου. Δηλαδή έλεγε, έστελνε μοντέλα, κάντε αυτό τις βάσεις, κάντε αυτό, έβαλα requirements, έγραψε τα μοντέλα, υλοποιήστε το. Ήταν πολύ λάθος το mindset. Έτσι, για να απαντήσω πολύ γρήγορα στην ερώτηση του πώς ήταν το product στην αρχή, πώς είναι σήμερα, η Orphim γενικά μιλάμε για δύο εταιρείες. Λίγο πολύ προϊόν ήφε. Αυτό σημαίνει ότι είναι impact. Συνάδει όλα με το μεγάλο pivot. Εμείς στα 2-2,5 χρόνια που μας έκανε join Rob, ο σημερινός μας CEO, αλλάξαμε και από B2C και γίναμε B2B εταιρεία. Εσείς θυμάστε την B2C εποχή. Τότε όμως όταν έχεις ένα B2C προϊόν, το οποίο το φτιάχνει, ξέρετε, μια ομάδα των 5 ατόμων, το οποίο, by the way, με έψαχναν τότε οι χρήστες, ας πούμε, και μου στέλναν κράξιμο στο Twitter και αυτά. Δηλαδή, έχεις άμεση επαφή με τον πελάτη σου στο B2C. Πάντα σκέφτεσαι το feature. Δηλαδή, όλοι υπήρχε ένα. Ο Κρίσος με έφερνε τα βασικά high level requirements, αλλά όλοι είναι και product guys σε μια τόσο μικρή ομάδα. Γιατί κάνεις develop το feature, το βλέπεις, σου στέλνει ένα απευθείας μήνυμα. Είναι αλλιώς. Στα B2B πλέον υπάρχει layer, όπως είπε τώρα και ο Ιωσήφ, ως προς την επικοινωνία με τον πελάτη. Δεν μπορούν όλοι να στέλνουν και να μιλάνε με τον executive τη τάδε δισκογραφικής. Δεν γίνεται. Άρα χρειάζεται layers, οπότε αλλάζει το development life cycle κτλ. Άρα έπρεπε να γίνει και structured για να ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα να μεταφερθούν στον πελάτη, να πάρουν απαντήσεις για να φτιάξουν το επόμενο phase. Αυτό θέλω να πω. Εγώ ήρθα σε μια φάση που δεν υπάρχει προ Ιωσήφ και προ εμένα. Ναι, εντάξει, θα έλεγα. Official είναι πριν και μετά Rob. Εγώ ήρθα σε μια φάση που νομίζω ότι ήταν 6-9 μήνες. Ναι. Είχαμε τον πρώτο πελάτη στο πρώτο μας B2B προϊόν και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε launch στο δεύτερο. Ουσιαστικά ήταν δύο προϊόντα του Chris
τα οποία νομίζω μας έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Ναι. Δηλαδή αυτά έχουν το 90% του revenue αυτή τη στιγμή και είμαστε σε ένα track να κάνουμε diversify. Επίσης μπήκα σαν ένα B2C PM, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι διαβάσεις ή ότι οι μελετήσεις σαν resources όλοι μιλάνε για το B2C. Mm-hmm. Το B2B κόσμο τον αγνοούν, αν και νομίζω ότι 60% των startup είναι 70% είναι B2B. Νομίζω, ναι. Περίμενα ένα book drop να υπάρχει το Open Music, δηλαδή έχουμε περάσει πόση ώρα και δεν έχει ρίξει. Μα έχει κάνει ήδη book drop. Α, δεν το... ναι, ανέφερε πριν το Continuous Discovery και πιο πριν ένα άλλο, έχει κάνει δύο. Ναι, νομίζω τουλάχιστον δύο, δεν ξέρω αν κάθε στα... Ναι, τελείμα, δεν το υπάρχει. Το έφερε... Όχι, έφερε δύο τίτλους, δηλαδή τους ανέφερε. Ναι, αλλά δεν είπε ένα βιβλίο που διάβασα. Γιατί... Επίσης έχω και τρίτο, θα το μεταφέρουμε μετά. Έχω ήδη να αρχίσει, αλλά δεν έχετε ακολουθήσει. Έτσι κι αλλιώς στο τέλος θα έχεις χώρο να προτείνεις ό,τι θέλεις, ρε παιδί. Καλά, φυσικά είναι και συγγραφέα πλέον το παιδί. Εννοείται. Ναι. Θα το κάνουμε drop. Ωραία. Θέλω να βάλω μια ανατελεία εδώ πέρα, γιατί όλα αυτά είναι λίγο πιο συγκεκριμένα και θέλω να ξαναβάμε πίσω σε ένα πρόβλημα το οποίο το ακούμε πάρα πολύ, είτε από πελάτες που μιλάμε, είτε από άνθρωπους που έχουν έρθει εδώ, είτε από εσάς όταν παραπονιέστε. Και είναι το ότι λέμε, ωραία, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν product owners, product managers, πες όπως θέλεις, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με το μερίδιο του product. Πιθανώς δεν μπορείς να γίνεις η Google και να πεις ότι εγώ θα πάω σε 4-5 μεγάλα engineering schools στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη και θα μαζέψω τον κόσμο για το πόλεμο να σε κάνω εγώ manager, αλλά πρέπει να υπάρχει μια μέση λύση. Αν είχατε ένα μαγικό ραβδί, που είναι η αγαπημένη μου ερώτηση, πώς θα μπορούσα, δηλαδή τι θα αλλάζατε, τι θα κάνατε, και θέλω να το δω και από τη μεριά την πιο engineering business που είναι ο Μιχάλης και από τη μεριά την πιο product driven που είναι ο Ιωσήφ, ας πούμε. Να πω το εξής, ότι παραπονιόμαστε ότι δεν υπάρχουν γενικά στην ελληνική αγορά διαφόρων ειδών craft, δηλαδή το PM είναι ένα, αλλά senior BI, ένα άλλο πράγμα. BI, business intelligence. Και πολλά άλλα που ψάχνουμε εμείς, όπως επίσης το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει να προσλάβεις εύκολα έναν director of something ή VP of something. Και όλα αυτά ξεκινάνε από το ότι το ελληνικό οικοσύστημα δεν υπάρχει, οριακά είναι 10 χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέμε startup οικοσύστημα στη μορφή που είναι σήμερα ξεκινάει με την Bit και από εκεί βγαίνουν τα... πριν την Bit. Εντάξει, η upstream... Εντάξει, ήταν η Backsense, είχε μαζί προσθέσαι, είναι η ίδια εποχή. Μισό, η Backsense ήταν πιο πριν, αλλά η Backsense δεν έφτασε στο μέγεθος αντίστοιχα στην ίδια αγορά, εγώ τώρα μιλάω να έχει ώστε να μεγαλώσει, να φτιάξει αυτά τα skills και να διοχετευτούν μετά όλα αυτά στην αγορά. Δηλαδή μια εταιρεία που θα μεγαλώσει, θα φτιάξει αυτά, θα φέρει κόσμο από το εξωτερικό και μετά όλοι αυτοί θα χτίσουν το επόμενο οικοσύστημα. Το Bit ήταν... Νομίζω ότι από τα η upstream και η Velti. Σε engineering κομμάτι μπορεί να πεις ότι έχει αρκετά καλές δομές. Αυτό, μα αυτό, γι' αυτό το λέω, ώστε να διοχετεύσει μετά όλα αυτά τα στελέχη πίσω στην αγορά. Mm-hmm. Άρα, καλώς κακώς μεγαλώνοντας στο οικοσύστημα, αυτά θα αρχίσουν να λύνονται σιγά σιγά, διότι οριμάζουμε σαν ευρύτερο οικοσύστημα. Άρα, και εμείς που θέλουμε να το κάνουμε στην Ελλάδα, καταλαβαίνουμε τα limitations, φέρνουμε κόσμο από το εξωτερικό, προσπαθούμε να δούμε τι άλλα μπορούμε να κάνουμε globally σε departments. Και να... Θα μπορούσατε να κάνετε κάποια meetups ίσως γύρω από product εδώ. Έχουμε κάνει ένα event. Βασικά, έχουμε δύο events που υποστηρίζουμε. Το ένα directly, το άλλο indirectly. Έχουμε το product 360. Okay. Τι είναι αυτό? Ουσιαστικά φέρνουμε κάποιον impactful product guy. Και γενικά χρησιμοποιούν product guy, όπως είπα και πριν, να μην το περιορίσουμε στο κομμάτι του management. Μπορεί να είναι engineer, μπορεί να είναι entrepreneur, οτιδήποτε. Απλά έχει product mindset. Και προσπαθούμε να το κάνουμε λίγο σαν Q&A. Παρουσιάζουν μια θεματολογία και μετά παίρνεις ένα Q&A. Και όχι παρουσίαση για διδαχή, έτσι γίνονται τα πράγματα, αλλά σαν ένα forum συζητήσεων. Αυτό υποστηρίζουμε νομίζω ένα μισή χρόνο. Το κάνουμε launch και εμείς δηλαδή, γιατί νιώθουμε σαν ανάγκη να έρθουν πιο κοντά άτομα που ενδιαφέρονται. Και έχουμε νομίζω και το Product Meetup, Product Greece Community, όπου δεν το υποστηρίζουμε άμεσα, το υποστηρίζουμε έμεσα. Κάποια άτομα από εμάς, ο Γιάννης Παπίκας δηλαδή, που είναι στην ομάδα μας, περνάει χρόνο και θα ρίνουμε κι εμείς και δίνουμε και κάποια resources αν μπορούμε, για να το υποστηρίξουμε να συνεχίσει και να τρέχει. Νομίζω είναι αρκετά δύο communities ούτως ή άλλως, τουλάχιστον αυτά που εμείς υποστηρίζουμε. Να. Νομίζω ότι αυτό που λείπει, καθώς που λέει και ο Μιχάλης, και εμείς γκρινιάζουμε και γκρινιάζαμε, αλλά είναι υποχρέωσή μας να το φτιάξουμε. Έτσι, ένα είναι αυτό. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι μέσα από και από αυτά τα events
και μέσα από το hiring ατόμων και το training ατόμων, νομίζω έχουμε το δικό μας λιθαράκι. Καλά, και από αυτό που κάνουμε τώρα, παιδιά, μακάρι να το βλέπει κάποιος στα 18 του 19 και να πει «Α, θα ήθελα να το κάνω κι εγώ αυτή την καριέρα». Ναι, μακάρι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι, είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να πετυχαίνουμε μέσα από αυτό. Δεν ξέρεις, ακούγεται λίγο. Βασικά είναι διαθέσιμο σε όλους με πληροφορία του. Τι θα πει με CTO σε μια εταιρεία σαν την Orphium και SVP of Product σε μια εταιρεία σαν την Orphium. Και ποιο είναι το traject, ποια είναι η τροχιά η οποία ακολουθώ για να. Και ποια είναι η δουλειά, γιατί ξέρεις τι σημαίνει. Δηλαδή, actually, πώς περνάμε τις μέρες μας, τι κάνουμε. Δηλαδή, σε τι πρέπει να εκπαιδευτεί κάποιος για να κάνει αυτές τις δουλειές. Αλλά. Μια και μιλάμε για το οικοσύστημα, έχει ενδιαφέρον και να πούμε ότι και εμείς οι τέσσερις γνωριζόμαστε από το πανεπιστήμιο. Να. Δηλαδή, okay, ο καθένας έχει ακολουθήσει άλλη πορεία, μπορεί ο κόσμος να μας ξέρει με διαφορετικά καπέλα, αλλά γνωριζόμαστε από το πανεπιστήμιο. Ναι, άρα, δηλαδή, το πανεπιστήμιο παραμένει μια θερμοκοιτίδα και καλό είναι τα παιδιά να προσπαθούν να κάνουν πράγματα. Θυμάμαι σας τους δύο μαζί με την υπόλοιπη ομάδα να κάθεστε να γράφετε κώδικα. Εμείς ερχόμασταν απλά. Να πιούμε καφέ, γιατί. Πού? Στο Πανεπιστήμιο. Στο Πολυτεχνείο. Ναι, μωρέ, απέναντι από την καφετέρια εκεί. Ναι, 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 ναι. Στο λευτήριο λες. Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν θέλω τώρα να κράξω, αλλά θα κράξω. Και θα πω ότι το. Όχι, το λευτήριο θα κράξω. Εμένα. Αυτό που μου άρεσε το λευτήριο ήταν το ότι δεν ήταν χώρος καπνιζόντων και μπορούσες να καθίσεις να δουλέψεις. Όχι ότι γενικά είμαι από αυτούς που δεν έχουν πρόβλημα με τους χώρους καπνιζόντων, απλώς το να δουλεύεις και να βρωμάει τη γαρίλα δεν λέει. Και νομίζω κάποια στιγμή μετατράπηκε και αυτό. Α, αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι, μαλακία. Δεν ξέρω αν το κάνετε εσείς που το κάνετε. Αλλά παιδιά, έτσι, θυμάμαι τότε ας πούμε, που είχατε πάρει και το πρώτο παμπλιστή, άρχισε να συμμαθαίνει ότι έρχονταν ο κόσμος εδώ. Δηλαδή. Ναι. Ήταν. Ενδιαφέρον. Έχει πλάκα. Εγώ να δηλώσω πάντως κάτι το οποίο μπορεί να κατά καιρούς να έλεγα ότι το πτυχίο δεν νιώθω ότι μου έχει στερήσει πράγματα, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα μπορεί να μου στερήσει στο μέλλον. Αλλά το πανεπιστήμιο θεωρώ ότι μου έχει δώσει πάρα πολλά. Δηλαδή, ο χώρος δηλαδή, του πανεπιστημίου που, ναι. Που βλέπεις άτομα με παρόμοιες ικανότητες ή παρόμοιο τρόπο σκέψης κλπ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό, απλώς είναι κάτι που σε αναγκάζει, ρε παιδί μου, μπαίνει σε ένα βλάκι μετά. Και... meetups, συναντήσεις, να μιλάς με κόσμο. Δηλαδή, αυτό η πληροφορία μπορείς να πάρεις ανταλλάσσοντας και συζητώντας με ανθρώπους είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το να βρίσκεσαι σε χώρους για να παίρνεις ερεθίσματα. Mm-hmm. By the way, κάτι πρέπει να γίνει στα πανεπιστήμια, μάλλον κάποια καλή δουλειά. Και συνέχεια τα τελευταία δύο χρόνια μου κάνουν reach out φοιτητές να με ρωτήσουν κάτι, να κάνουμε μια γρήγορη κλίση. Έχουν ενδιαφέρον να δούνε. Mm. Απλά φυσικά επειδή το startup life δεν είναι τόσο δομημένο. Δεν είναι ότι θα πάρω ένα βιβλίο για ποιο ρίσιο Zero to One. Zero to One, ναι, το Lean Startup νομίζω ξεπερασμένο το έχεις πει. Το Lean Startup θα το ακούσεις συνεντεύξεις. Για πες. Είναι Red Flag. Να σου πω. Ωραία, για πες μας, γιατί είναι Red Flag το Lean Startup. Γιατί βάζουν τον Ιωσήφ τώρα να ακυρώσει τον εαυτό του πριν από 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι βρήκα το Ευαγγέλιο. Ναι, ναι, ναι. Πριν 10 ήταν. Πριν 10. 10, το δεύτερο. Έχουμε πει διάφορες από. Γενικά, όταν είμαστε στην Πετρελή. Βρίζουμε, δεν είμαστε μαλακίες. Έχουμε πει διάφορες μαλακίες. Το Lean Startup ήταν game changing σαν mindset. Okay. Για όλους. Νομίζω ότι όλοι το έχουν διαβάσει. Όπως αναφέρω, είναι ένα blog με ιδέες. Όχι, το διαβάσει. Διαβάσει. Είναι blog με ιδέες. Αν το διαβάσετε. Προσπάθησα, αλλά δεν. Τι φυλακή γράφει. Πλέον είναι κουραστικό. Okay. Okay. Το αφήνεις στη βιβλιοθήκη σου και πας παρακάτω. Εντάξει, αλλά είναι cool να το έχεις στη βιβλιοθήκη σου. Εγώ δεν το έχω. Δεν είναι ακύρος. Όχι. Κάπου το έχω, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ θέλω να δηλώσω ότι με πόσο φθόνο και ζήλια ο Ιωσήφ είδε το βιβλίο που έχω στο γραφείο μου εδώ στο έξω. Στο που σου πήρα. Ναι, ναι, ναι. Δώρο γενεθλίων καλυπέτη. Αυτό πώς φαίνεται το shape up. Είναι το αστερίσκο που είπα πριν, το ανέφερες. Το. Που είπα το Scrum μπορεί να πάει σε μια πολύ κακή δομή. Okay. Okay. Έτσι συζητάμε και εμείς πλέον. Έχουμε τρέξει Kanban, Scrumban, τώρα είμαστε σε Scrum. Τι είναι το Scrumban? Μία μίξη Scrum με Kanban. Η οποία, το Scrum έχει τη λογική, τα λέω επειδή και κάποιος μπορεί να μην ξέρει ρε παιδί με από αυτούς που βλέπουμε, οπότε τα λέω είναι πολύ συντομή και με διορθώνοντα που είναι. Έχουμε κάποια sprints, συνήθως διβδόματα, με κάποια meetings που κάνουμε planning, review αυτού που κάναμε και ένα retrospective του πώς πήγε αυτό το sprint και πάμε ξανά και ξανά και ξανά σε iterations. Το Kanban είναι ένας πίνακας όπου έχει tasks αριστερά και τα περνάς in progress, to do,
πιο self-managed και με λιγότερα πρόσεση. Το Scrumban τη κατά είναι. Κοίτα, γενικά το Kanban είναι μια λογική, ξεκίνησε από την Ιαπωνία και έχει τη λογική του τραβάω ό,τι προκύψει εκείνη τη στιγμή. Είναι αρκετά αδόμητο. Ναι. Και δημιουργεί, εμείς το κάναμε, η ομάδα μου είχε φρίξει από ένα σημείο και μετά και κυρίως γιατί δεν άδειασε ποτέ το to-do. Εκεί πετάγομαι να πω, ξέρεις τι θέλω να πω. Όχι, να λέγε πες. Ξέρω από έναν από αυτούς που ήταν, ας το πούμε, θεμελιωτές του Agile, από αυτούς που έχουν γράψει το Agile Manifesto, έχει πει ότι το ότι το Kanban το έκανε το Yota και δούλευε ήταν προπαγάνδα της Ιαπωνίας που ήξερε ότι δούλευε αυτό για να διαλύσει αμερικανικές εταιρείες. Νομίζω ωραίο. Μου αρέσει. Θα το λέω. Ο Κοπλίνγκ δεν το έχει πει αυτό. Ναι, απλά είπα παιδί μου πως δεν έλεγα το όνομα. Αφού δεν νομίζω ότι το έχει πει κρυφά. Δεν ξέρω. Αλλά ναι. Καταρχάς το Kanban αυτό που λέει δεν έχει βάση γιατί το Yota είναι αποδειγμένα μία από τις καλύτερες σε άποψη quality εταιρείες. Ναι, λέει ότι δεν το έκανε αυτό το Yota ποτέ. Μα, okay. Αντίστοιχα από το... να μην ξεκινήσουμε τρίτο παγκόσμιο ανάμεσα σε Ιαπωνία, Αμερική μέσα από αυτό. Ναι. Κοίτα, μακάρι να είχαμε αυτή τη δύναμη, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Εγώ θα πω επίσης ότι το Scrum έχασε την λογική του Agile κάποια στιγμή που είναι πρέπει να μιλάω στον πελάτη. Έτσι. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα framework που σκοπό έχει να προστατεύσει τους engineers από το business και έχει δίνει περισσότερη έμφαση στα ceremonies παρά στο outcome. Η αλήθεια είναι να γίνεται αρκετά waterfall, ceremonies για το ceremony, να βρεθούμε. Είναι micro waterfall βασικά πλέον. Ναι, και ακόμα και αυτό δηλαδή χρειάζεται disruption, χρειάζεται να αλλάζεις τον κύκλο, δηλαδή χρειάζεται να το σπάς γιατί αλλιώς γίνεται ρουτίνα. Γίνεται αυτό το. Αυτή η μανιέρα. Δημόσιο υπάλληλο. Δηλαδή, OK, ξέρω τι θα κάνω το πρωί, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν μπορεί τίποτα να μου επηρεάσει τη μέρα. Θα κάνω ό,τι έχω προαποφασίσει τρεις εβδομάδες πριν. Ενώ παιδιά, ο κόσμος αλλάζει. Οι επιχειρήσεις αλλάζουν, οι επιχειρήσεις είναι καθαρά δυναμικό περιβάλλον. Άρα, κάθε μέρα πρέπει να βλέπεις τι σου βγαίνει. Okay. Να πω και την αρχή ερώτηση για το ShapeUp. Επομένως, τι θεωρώ ότι είναι καλό στο ShapeUp, αλλά για ποιο λόγο ακόμα δεν το έχουμε κάνει launch. Καταρχάς, το αναφέρω περίπου ένα χρόνο στις ομάδες μου. Δηλαδή, μπαίνουμε σε έχουμε κάποια think tank, κάποια discussions και λέω το ShapeUp το έχει δει κανένας. Όλοι έχουν. Εσύ το έχεις δει. Το έχω διαβάσει. Αλλά. Πώς δεν έχεις το βιβλίο, ρε. Είναι online. Είναι online, okay. Δεν θέλω να στο χαλάσω ότι είναι δώρο. Εγώ το πήρα δώρο γιατί ήταν το hard copy. Εμένα μου αρέσουν και τα hard copies από πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν. Εγώ δεν πάω αυτό, θέλω hard copy. Να το έχω να διαβάσω, το τσακίσω, να το σημειώσω. Ξέρω πως πολύ το μισούν αυτό. Αν δεν ήταν δώρο του Αντώνη, σε μένα θα στο χάριζα. Τι λέει το ΣΕΠΑ που μου αρέσει στη θεωρία. Στην πράξη το έχουμε δει. Δηλαδή, προσπαθούμε τώρα να πάρουμε κάποιες ομάδες να το δοκιμάσουν σαν πείραμα. Είναι πάρα πολύ καλό στο design sprint στην αρχή σε λογική. Δηλαδή παίρνω χρόνο, σκέφτομαι, κάνω ένα quick validation, end-to-end, μιλάω με τον πελάτη, βλέπω ότι από αυτά που θέλω να κάνω έχω στο μυαλό μου έχει το μεγαλύτερο expected impact και μετά σαν startup κάθομαι να το κάνω deliver. Δηλαδή δεν κάθομαι να δω τι χωράει στις εβδομάδες που κάνουμε voting, t-shirts, κάρτες, έχουν 10.000 εργαλεία για να συμφωνήσουμε πόσο χρόνο μας παίρνει, αλλά λέμε ωραία. Είναι κουμπάκι αυτό που θα έχει impact. Μπορεί να είναι κουμπάκι αυτό που έχει impact. Είναι ένα νέο feature, καθόμαστε να το βάλουμε και μπορεί να μου πάρει και 2 και 3 μήνες. Επομένως έχει ένα γενικά λίγο startup και go to market mindset που μου αρέσει περισσότερο. Αλλά λόγω αυτού, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να είσαι startupper και μέσα σε μια εταιρεία που είναι σωστά δομημένη, έχει πάρα πολλά ρίσκα. Επομένως το κάνουμε με προσοχή να δούμε τι από αυτά μπορούμε να υιοθετήσουμε. Το design sprint πάντως. Νομίζω ότι είναι το best book που μπορεί να διαβάσει οπωσδήποτε. Οκ, τέλειο. Είχαμε book drop. Έχουμε ήδη 7-8. Δεν είπα το shape-up πάντως, αυτό το οποίο μου αρέσει εμένα είναι και νομίζω ισχύει αυτό το οποίο λες, δεν σου λέει ότι κάτω σε 2 εβδομάδες για να φτάνει τα estimates και τι χωράει, αλλά έχει την έννοια του budget. Ότι για παράδειγμα αυτό το να κάνω το παπάκι από κίτρινο μαύρο, πόσο πιστεύω εγώ ότι αξίζει σαν εταιρεία. Εγώ τι θέλω να επενδύσω. Δηλαδή θέλω να επενδύσω μέχρι 3 εβδομάδες. Αν αυτό πάει να μου πάρει 4-5, θα πω ξέρεις τι γάμα το, δεν το κάνω. Αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό. Σε βάση τη διαδικασία να σκεφτείς τι αξίζει. Και αυτό είναι σημαντικό. Το λέμε και εμείς πολλές φορές. Η έννοια του cooldown. Όταν τρέχεις scrum και scrum και scrum, σημαίνει ότι ξέρεις τι κάνεις. Άρα πρέπει να έρθει ένα οργανισμό σου να περιγράψεις στις ομάδες σου πότε θα σταματήσεις να εκτελείς και θα αρχίσεις να σκέφτεσαι. Πότε το κάνεις, μια φορά το χρόνο, μια φορά το εξάμηνο. Ποιο είναι το καλύτερο.
όταν εμείς καθόμαστε και λέμε στις ομάδες μας, σκεφτείτε λιγάκι γιατί το κάνετε, εκνευρίζονται. Γιατί είναι σε mode εκτέλεσης. Άρα το να έχεις predefined χρόνους που ξέρει και το business και η εταιρεία ότι εδώ σκέφτεται ο κόσμος, παίρνει λίγο cool down, να ηρεμήσει, να κάνει το exploration του, νομίζω είναι κάτι και που... τώρα από Δευτέρα ξεκινάμε το πρώτο cool down period σε κάποιες ομάδες. Σε ένα group ομάδα. Για πείτε, πώς θα λειτουργήσει αυτό, το cool down period, δηλαδή ποιοι είναι οι κανόνες και πόσο κρατάει ένα cool down period. Δύο εβδομάδες κρατάει. Ουσιαστικά έχουμε πει ότι μέσα σε ένα δίμηνο οι εβδομάδες είναι execution και οι άλλες δύο είναι cool down. Μέσα στο cool down υπάρχει χώρος και χρόνος για exploration, να γίνουν design sprints, να δούνε, να σχεδιάσουν το επόμενο period και φυσικά κάνουμε αρκετά οριζόντια, δηλαδή δίνουμε χώρο σε ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν σε οριζόντια project, όπως είναι το design σύστημα με το Orphan, το οποίο το έχουμε και open source, και άλλα open source project που υποστηρίζουμε και κάνουμε, δηλαδή ότι φύγε από εκεί που είσαι, δες τι σ' αρέσει, τι αγαπάς, άμα θέλεις να δοκιμάσεις, να μάθεις κάτι καινούριο, σε αυτό το cooldown μπορεί να διαλέξεις κάτι τέτοιο. Γιατί πάνω απ' όλα, ξέρεις, είμαστε engineers, αλλά πάμε το craft μας. Δηλαδή στην debt, και αυτό πολλές φορές. Αυτό το debt μπορεί να γίνει, ισχύει, το είναι μέσα, αλλά το debt φροντίζουμε να είναι μέσα στις 6 εβδομάδες. Δηλαδή, είναι και δουλειά σου να το καθαρίζεις πάντα. Ναι, κοίτα, εγώ πολλές φορές με το debt μου άρεσε να... Μ' αρέσει ακόμα, δηλαδή πολλές φορές το καθαρίζω, ρε παιδί μου, για να καθαρίσω το μυαλό μου, δηλαδή μου κάνει ένα ωραίο reset, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Δηλαδή, ναι. Να πάω να φτιάξω, ξέρεις, κώδικα, να φτιάξω σαβούρα και αυτά. Δηλαδή, μπορεί μια μέρα θέλω, ρε παιδί μου, να μην έχω καθόλου creative thinking. Να είμαι, ρε παιδί μου, τελείως. Εκτελεστικός. Ναι, φυσικά. Να σου πω πάντως ότι εν τέλει συνειδητοποιούμε ότι καλά τα frameworks, παίρνεις ιδέες. Καταρχάς, πρέπει να αποδεχθείς ότι δεν θα χρησιμοποιήσεις κανένα αυτούσιο. Πρέπει να κάνεις κάτι που ταιριάζει στον οργανισμό και στα άτομα. Έτσι. Γιατί το κρατάω πολύ ώρα, περίμενα να τελειώσει για να το ρίξω, γιατί δεν το μου έχει κάτσει. Αυτό. Πολλά θέματα έχουν να κάνουν με επικοινωνία, ανθρώπινη επικοινωνία. Δηλαδή, εμείς έχουμε ομάδες που λένε κάποια στιγμή ενώ ζητάμε ή συζητάμε κάτι, να λένε δεν μπορώ να το κάνω, μου παίρνει δύο εβδομάδες. Και τα λέμε γιατί σου παίρνει δύο εβδομάδες να κάνεις αυτό. Πολύ, πολύ basic. Και του μισούν από εδώ όταν του ζητάει γιατί. Έτσι. Φτάνει σε ένα σημείο που του λες, ωραία, ρε παιδιά, αφού έχετε τόσο μεγάλο τεχνολογικό χρέος, γιατί δεν το έχετε επικοινωνήσει. Και παίρνω ένα document το οποίο λέει μέσα πρέπει να αλλάξω σχήμα στη βάση. Καλά. Και λέω, τι μου λέει εμένα αυτό από τη θέση που είμαι και στο ρόλο που είμαι και τι λέει στο business. Παίζουν πρακτικά. Δεν μπορώ να κάνω setup νέο account. Και άμα το επικοινωνήσεις σωστά, θα πάρεις και 2 και 3 και 4 εβδομάδες για να το φτιάξεις. Κάνεις, λέω, και ζορίζεσαι μόνος σου, στη γωνία σου, είσαι frustrated, γιατί που λέει απλά δεν επικοινωνείς πόσο χάλια είναι τα πράγματα. Μπορεί να προκύψει, κάνεις βέβαια πράγματα, έτσι. Αλλά αυτό λέει, είναι θέμα επικοινωνίας. Ωραία, μπορούμε να το περιγράψουμε σαν ένα κάθε 2 μήνες έχω ένα sprint που το κάνω το κέτσι σε tech debt. Υπάρχει σαν λογική. Ωραία, let's be human. Πες, έχω πρόβλημα, πάμε να το φτιάξουμε. Έχουμε κάνει hold πολλά προϊόντα που λέμε για 3 μήνες δεν κάνουμε deliver τίποτα μέχρι να φτιάξουμε το tech debt γιατί ήταν prototype όταν φτιάχτηκε. Πήρε πάνω πελάτες, είχε συμβόλαια, έτρεχε. Τι θα κάνουμε. Περιμένουμε να κάνουμε το επόμενο release. Παραγόμουμε 2-3 μήνες και το κάνουμε. Τα πιο πετυχημένα προϊόντα μας ήταν αυτά τα οποία και product managers αυτοί που είπανε δεν θα κάνω αυτό που μου λες για 1, 2, 3 λόγους. Συμφωνούμε, ναι, ok, πάμε να το ξαναφτιάξουμε και στόχοι μας είναι αυτοί, αυτοί και αυτοί. Πάντως, γενικά, το σήμερα μιλάμε για hard skills. Πρέπει να πούμε ότι εν τέλει το σημαντικότερο μέρος της δικιάς μου δουλειάς και του Ιουσήφ είναι τα soft skills. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, όλα αυτά τα frameworks είναι ωραία. Αλλά κάθε ομάδα είναι διαφορετική γιατί έχει άλλους ανθρώπους, άλλες προσωπικότητες και πρέπει να βρεις ένα balance ανάμεσα στο που βρίσκεται ο καθένας εκείνη την περίοδο, που θέλει να πας και πώς θα καταφέρεις να κάνεις inspire όλους αυτούς τους ανθρώπους να λύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι, δηλαδή, τα soft skills θεωρώ κάπου στο πανεπιστήμιο, κάποια στιγμή θα πρέπει να τα διδασκόμαστε λίγο πιο έτσι. Δεν ξέρω βέβαια αν διδάσκω. Είναι λίγο δύσκολο το πώς διδάσκεται αυτό. Κάτι κρατάς να ρωτήσεις εσύ. Όχι, εγώ θέλω να πω παιδιά ότι το μεγαλύτερο red flag που μπορεί να υπάρξει είναι κάποιος να σου πει ότι φίλε, αυτό δεν το λέει η θεωρία. Στη θεωρία δεν μπορείς να μου ζητάς αυτό μέσα στη μέση του sprint, ξέρω εγώ, για το scrum guide. Εντάξει, τα έχουμε περάσει όλα αυτά. Αυτανάφλεξη. Εμείς τα ξεπεράσαμε γιατί. Εντάξει, το ξαναλέω, έχουμε το Γιάννη Μαυρογάνη στην ομάδα μας, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωριμός και ουσιαστικά ήρθε και μας είπε, παιδιά, το agile υπάρχει αυτό, η θεωρία του κτλ. Αλλά πάμε να το δούμε πρακτικά και στην ουσία του και πώς θα μπει στο DNA. Οπότε άρχισε να
παίρνει αυτό που εμείς λέγαμε, γιατί εμείς εντάξει ήμασταν πιο άπειροι, τελείως άπειροι βασικά, και παίρναμε το by the book, ενώ έρθει ένας άνθρωπος με εμπειρία και λέει, κοίτα, όλα αυτά που λέει το βιβλίο δεν εφαρμόζονται, πάμε να κάνουμε πράγματα που να έχουμε μικρά wins και long term wins. Οπότε... Για να κάνει το εξής, μπαίνει στο meeting μας, στο κομμάτι του VP που είναι την engineering data και ο Μιχάλης, και μετά μας λέει στο τέλος, το meeting ήταν άθλιο. Δεν είχε action items, δεν είχε δεδομή. Ναι, ναι, ναι. Είναι έτσι, είναι. Το οποίο και αυτό βοηθάει, ξέρεις, γιατί. Εντάξει, μερικές φορές κάνουμε το steam out μας κι εμείς, αλλά είναι αρκετά. Μπαίνουμε στα ντάμ μας και πίνουμε καφέ απλά. Και ελπιζόμαστε, δεν είναι. Είναι και αυτό απαραίτητο. Όπως λέμε και με τον Αντώνη, εμείς ερχόμαστε γραφείο για να μην δουλέψουμε, ρε παιδί. Α, ναι, αυτό είναι κλασικό. Πλέον στον κόσμο του hybrid, όταν πας γραφείο σημαίνει ότι πας για να πεις καφέ. It's fine. Το αγαπώ. Για πείτε γι' αυτό, σε ορυπές και μετά θα. Σε αυτό έχω ένα αστερίσκο. Τώρα που επιστρέφουν οι ομάδες. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει το. Καστρέφουν, ναι. Okay. Εντάξει, καθένα με το ρυθμό του, πώς νιώθει άνετα. Έχω κάνει συζητήσεις που δεν έχουμε κάνει ένα χρόνο. Ναι. Απλά και μόνο γιατί έλα εδώ, κάνουμε ντρο, σκέφτομαι δύο χρόνια. Ναι. Έλα εδώ, ζόρι. Ενώ δουλεύει ο άλλος, μετά ακουστεί. Εδώ, δύο ώρες τώρα να κάτσουμε να κάνουμε. Γιατί θέλω να κάνω μια συζήτηση που δύο χρόνια δεν κάνεις στο meeting εκεί πέρα να κάνουμε. Κάτσε το πέρα μέσα, να το βάλω κάτω. Και η απάντηση που πήρα ήταν εν τέλει, α, επιτέλους κατάλαβα τι έχεις στο μυαλό σου. Και εγώ, μα το έχω γράψει. Έχω κάνει meeting γι' αυτό. Έχουμε κάνει document γι' αυτό. Το έχουμε πει, το έχουμε βρει. Που είναι λογικό. Μιλήσει για το document λίγο, γιατί σηκώνεται τρίχα μου φορά. Για να πω το εξής, ότι η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το remote μπορείς να κάνεις χίλια workshops, έχουμε κάνει πάρα πολλά workshops, έχουμε κάνει πάρα πολύ οργανωμένα design thinking workshops κτλ. Όλα καλά, αλλά το engagement του κόσμου που μπαίνει σε ένα δωμάτιο, μαζεύεις τα κινητά, μαζεύεις τα laptop, δεν υπάρχει τίποτα. Τους λες, κοιτάξτε, θα έχουμε μόνο 40 λεπτά, δεν θα είναι τρίωρο, θα έχουμε μόνο 40 λεπτά, χωρίς όμως καθόλου distractions κτλ. Και πάμε να τα κάνουμε map σε έναν κανονικό πίνακα. Δηλαδή, το engagement πάει έτσι. Δηλαδή, και τα next steps και το passion. Και ξαφνικά όλοι καταφέρνουν αυτό το μοναδικό που για λίγο όλοι συντονίζονται στην ίδια σελίδα. Όλοι σκέφτονται το ίδιο. Καταλαβαίνουν, μπορούν να κάνουν raise τις ερωτήσεις τους. Καλώς ή κακώς στο online κόσμο, όταν είσαι σπίτι σου, το Slack σου στέλνει τα notification, μπορεί το κινητό σου, μπορεί κάποιο να σε πάρει, να χτυπήσει το delivery, χίλια πράγματα και εκείνη τη στιγμή αποσυνδέεσαι και δεν θα φτάσεις εκεί. Δηλαδή το να συνδεθούν όλοι μαζί και φυσικά πρακτικά έχουμε δει new innovations και new innovative products ξανά μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση. Να σου πω αυτό. Καταρχάς γίνεται remote meeting με Miro. Δηλαδή, μόλις τα καλύτερα εργαλεία για να βλέπεις. Δεν γίνεται. Μαλακίες. Γίνεται. Έχει να κάνει. Αλλά τα πάντα. Μόνο και μόνο που κάποιος είναι σε ένα παράθυρο και μπορεί εύκολα να πατήσει το επόμενο tab και ξαφνικά να κάνει. Το επόμενο tab είναι το Facebook ή το Instagram ή το τέτοιο. Κάτι άλλο. Και επειδή έχουμε και, ζητάμε να έχουμε και κάμερες πολλές φορές τέτοια meeting τουλάχιστον. Το καταλαβαίνεις ότι ο άλλος με τη μία είναι. Καταρχάς, κάποια στιγμή σε ένα άλλο group κάτι έχει στείλει και, την ώρα που γίνεται το meeting. Έτσι. Και λέτε και εμείς το έχουμε κάνει. Σε αντίστοιχα meeting που βαριόμαστε. Λοιπόν, ή που είμαστε. Που είναι και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ωραία. Το bandwidth που έχει όταν είσαι από κοντά δεν είναι άλλη τάξη μεγέθυνση με το bandwidth που έχει μέσα από μια κάμερα. Μπορεί το Miro να ενισχύει το bandwidth αυτό, αλλά όλα αυτά ρε, τα πράγματα είναι OK. Μισό. Ναι, μισό να το βάλω από μέσα μου, τώρα πήρα φόρα. Έτσι καλύτερη. Ωραία. Ναι, 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 ναι. Από εκεί και πέρα όμως, το... εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το office schedule όταν δεν υπάρχει interaction στην καθημερινότητα σου σε μεγάλο βαθμό. Εμείς, ας πούμε, σαν Orpheum, αποφασίσαμε και το έχουμε ανακοινώσει στην public στο Hybrid Manifesto. Στο εκεί ήταν, ψάξτε. Εκεί ήταν, εκεί ήταν. Όχι, εμείς το κάναμε σαν manifesto, γιατί θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς πιστεύουμε πριν πούμε ότι εμείς θα κάνουμε αυτό. Και εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι θέλουμε 3-4 φορές το μήνα get together. Δηλαδή, και ιδανικά το περιγράφουμε μέσα, όταν έχεις κάποιο ceremony, κάτι με την ομάδα σου, ένα planning, ένα retro, κάτι που είναι σημαντικό για την ομάδα, βρεθείτε. Δεν λέμε office schedule, λέμε μπορεί να πας να δουλέψεις από οπουδήποτε θες σαν ομάδα, μπορεί να πας σε ένα coworking, μπορεί να πας σε μια καφετέρια. Δεν μας ενδιαφέρει το που πρέπει η ομάδα να βρεθεί. Γιατί πιστεύουμε ότι, εντάξει, επειδή είμαστε και μουσική εταιρεία, ότι η ομάδα είναι σαν μια μπάντα. Οπότε η μπάντα πάει για πρόβα και μετά από 6-7 ώρες πρόβα ξαφνικά αρχίζει και τζαμάρει. Αυτό το πράγμα βλέπουμε και στις ομάδες μας, οπότε αυτό το πράγμα θέλουμε.
Να, λοιπόν, να, ήθελα να πάμε εκεί, γιατί εσείς πριν καιρό, πριν κάποια χρόνια, ήσασταν περιβόητα όχι remote. Δηλαδή, ναι. Το λέγατε ξεκάθαρα. Κάποια στιγμή, COVID happened, οπότε αναγκαστικά... Μισό, να προσθέσω εδώ πέρα ότι όταν μια φορά είπα στην Ιωσήφ μου αρέσει το λίγο πιο remote μοντέλο που έχετε εισάγει, ναι. Με έβρισε, γιατί παρεξηγήθηκε. Να! Ωραία, οπότε... Βασικά, πριν το COVID, είχαμε κόσμο και εντάξει, ήμασταν αρκετά ευέλικτοι. Με δύο φορές την εβδομάδα μπορείς να δουλέψεις όπως θες. Πριν COVID, μετά το COVID έγινε. Μετά το COVID έγινε αυτό και που μετά, έγινε. Κάποια στιγμή που θέλαμε να επιστρέψουμε, γιατί βλέπαμε όλα αυτά που χάνουμε, που είναι αυτό το. Μπράβο, θέλω να μου πεις πώς καταλήξατε, γιατί ο COVID ήταν. Πριν είχατε μια θέση. Ναι. Ο COVID επέβαλε μια άλλη πραγματικότητα και τώρα έχετε μια άλλη θέση. Ουσιαστικά. Ωραία, αυτό ναι. Πώς προέκυψε. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, σαν οργανισμό γενικά. Είμαστε αρκετά transparent, όχι βασικά, είμαστε full transparent και τα συζητάμε όλα. Το οποίο κάποιες φορές δημιουργεί ένα λίγο μπάχαλο, ένα μπέρδεμα, γιατί προσπαθούμε να τους ακούσουμε όλους. Οπότε είπαμε ότι κάπου στο ενδιάμεσο εκεί στο COVID πριν ένα χρόνο, θέλουμε ο κόσμος να γυρίσει, βλέπαμε την ανάγκη και λέμε ωραία, δύο μέρες στο γραφείο, με ένα κυκλικό schedule κτλ. Εκεί δημιουργήθηκαν νέα προβλήματα που δεν τα είχαμε προβλέψει. Οπότε ξανακούσαμε τον κόσμο, προσπαθήσαμε να το δουλέψουμε και λέγαμε ωραία, ποια είναι η κόκκινη γραμμή που εμείς δεν κάνουμε με τίποτα πίσω. Και λέμε ωραία, ο ακραγωνιός λίθος ο δικός μας είναι το innovation και η ομάδα. Αυτά τα δύο πράγματα τα θέλουμε σαν όρθιμο οπωσδήποτε. Τι δεν θέλουμε, ποτέ δεν μας ενδιαφέρει να βλέπω αν ο Αντώνης κάθεται εκεί στη γωνία και δουλεύει. Δεν το κάναμε έτσι, άρα θέλαμε να ξαναφέρουμε αυτό χωρίς τα αρνητικά του. Okay, ξέρεις, ο Αντώνης πρέπει να έρθει τη Δευτέρα στο γραφείο να δουλέψει μόνος του, γιατί η ομάδα του δεν θα είναι εκεί και θα είναι isolated. Άρα, ξέρεις, προσπαθούμε να βρούμε αυτό. Είμαστε αρκετά happy, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος του έχει αγκαλιάσει πλέον. Ο Αντώνης μόνος του από την ομάδα του μπορεί να επιλέξει να έρθει στο γραφείο, γιατί έχει το free wifi, έχει το ρεύμα, έχει τα snack. Για τον οποιοδήποτε δικό του λόγο, η βαριά τη σπίτι του, αλλά θα βρεθεί και 3-4 φορές το μήνα με την ομάδα του, γιατί αυτό είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο. Άρα, εμείς έχουμε αποσυνδέσει τελείως το πότε θα βρεθεί με την ομάδα σου με το γραφείο. Στο γραφείο είναι καθαρά προαιρετικό, υπάρχουν χώροι, ο κόσμος επιλέγει και έρχεται, αλλά ξέρεις, για δικούς του λόγους. Δεν υπάρχει κάτι πλέον αναγκαστικό. Να πω κάτι. Ας υπάρχει ένα ενδιαφέρον case, τουλάχιστον που περιγράφεται στα NBA, που λέει ένας manager που θέλει να κάνει transform, άμα δεν κάνω λάθος, γαλλικούς σιδηρόδρομους. Και ένα σαν έτσι χαρτογιακάς και consultant φάση λέει θα κάνω, θα μειώσω το διάλειμμα. Μία ώρα διάλειμμα είναι πολύ. Θα το κόψουμε. Τα λάθη έξινα αυξάνονται πάρα πολύ και η ποιότητα έπεσε πάρα πολύ. Ουσιαστικά αυτό που δεν καταλάβανε είναι ότι αυτός ο χώρος, μία ώρα το κενό που κάποιος πήγαινε, μίλαγε με τον συνάδελφό του, αντάλλαζε απόψεις, ήταν knowledge sharing. Και βοηθούσε. Το remote αυτό δεν το έχεις. Επομένως, καταρχάς, η όρφη είχε remote χαρακτηριστικά όταν ξεκίνησε by default, με την έννοια ότι η ομάδα του R&D είναι στην Ελλάδα και η business ήταν στην Αμερική. Και μιλάμε ότι είχαμε το μεγαλύτερο time zone που μπορούμε να έχουμε difference. Ταϊλάνδη, όχι Ταϊλάνδη. Βιετνάμ. Έχουμε και Βιετνάμ. Τώρα έχουμε Ιαπωνία. Μπράβο, θα πάμε εκεί μετά. Το κρατάω πιο μετά. Αλλά οι 10 ώρες είναι όταν εσύ ξυπνάς, αυτός κοιμάται. Όταν εσύ γυρίσει να φύγει, να σχολάσει, αυτός ξυπνάει. Άρα έπρεπε να το διορθώσουμε, να το φτιάξουμε, να δούμε πράγματα. Με την Αμερική προ-COVID το είχαμε βρει. Κάθε δύο μήνες ήταν κάποιος εδώ, κάναμε ένα sync, κάναμε alignment, ένα μικρό short-term πλάνιο, ήταν όλοι χαρούμενοι και γυρνάγαμε. Με το που ήρθε το COVID, αποδιοργανωθήκαμε πλήρως. Okay. Και στις ομάδες που μόλις είχαμε αλλάξει και γραφείο και μεγαλώναμε, ερχόντουσαν, αντιπλαστήκαμε σε άτομα. Και όταν εν τέλει γυρίσαμε, είδαμε πράγματα τα οποία και εμάς μας φρικάρανε. Ναι. Σε αυτή τη φάση με πέτυχες. Δηλαδή ότι λέω εντάξει, έχω δει τέρατα. Να πω κάτι. Νομίζω ότι είναι λάθος να λες τσιτάτα. Είναι εύκολα για απομνημόνευση ενδεχομένως. Ακούω πολλούς που είναι full υπέρ του remote. Πολλοί από αυτούς, ας πούμε, καταλαβαίνουν ότι έχουν μια εταιρεία η οποία είναι remote ή έχουν εργαλεία γι' αυτό. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνω marketing wise είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις ένα τέτοιο statement. Σε όλα αυτά τα θέματα η λύση είναι, σε επίπεδο leadership τουλάχιστον και management, να κοιτάς ποια είναι τα principles. Και να κάνεις ground κάθε σου απόφαση στο τι αρχές έχω και αν αυτό που ζητάω, το policy που ζητάω από την εταιρεία, από τις ομάδες μου, ικανοποιεί αυτά τα principles ή τα παραβιάζει. Και φυσικά μπορεί να κάνεις και λάθη, θα κάνεις και λάθη. Άρα θα πέφτεις και θα ξαναζητήσεις. Αυτό που θα έχουμε να εξηγήσουμε στις ομάδες μας,
Κάποιοι το καταλαβαίνουν και το εκτιμούν πάρα πολύ. Γενικά, οι πιο senior άνθρωποι το αγαπάνε αυτό. Οι πιο junior νιώθουν αρκετά πιο γρήγορα frustrated. Ναι, εντάξει, γιατί περιμένουν να πάρουν κάποια εντολή, κάποια γραμμή, ενώ τους λες, κοιτά, δεν σου δίνω, σου εξηγώ, σου λέω ότι ζητάω, από εκεί και πέρα το πώς θα το εφαρμόσεις είναι δικό σου. Οπότε, εντάξει, σαν πιο junior μπορεί να μην έχεις τόσο την εμπειρία ότι α, αυτό πραγματικά μου δίνει έξτρα ελευθερία. Και... εντάξει. Και εκεί πάμε στους senior και τους λέμε, παιδιά, είστε μέρος της διαδικασίας να τους εξηγήσετε, να τους βοηθήσετε να καταλάβουν το τι γίνεται. Δεν είναι όλα top-down, δηλαδή δεν κάνουμε ένα μεγάλο announcement και ξανακατοκτελούν όλοι. Όχι. Θα υπάρχουν διαφωνίες, θα υπάρχουν άγχοι, θα πρέπει να κάτσεις μαζί του, να μιλήσεις, να κάνεις στο one-on-one σου, να πας και να εξηγήσεις στο άτομο που μανατζάρεις γιατί το έκανε αυτό η εταιρεία. Εντάξει. Καλά, γενικά εγώ είμαι της γραμμής ότι δεν μου αρέσουν καθόλου οι εκπλήξεις όταν γίνει ένα announcement. Σαν leader, θέλω να είναι κάτι που ξέρεις είναι όλη σε φάση, α, το ήξερα. Δηλαδή πρέπει ο οργανισμός να έχει φτάσει σε ένα realization με τον ένα με τον άλλο τρόπο που να είναι σε φάση, α, ok, whatever. Okay. Είναι ανάγκη νόμις πώληση σε public blog post και μετά σε... Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν έτσι... Όχι, δεν λέμε για εσάς. Εμείς το κάναμε σαν surprise, γιατί είχαμε κάνει το research και μετά το ανακοινώσαμε έτσι ότι, κοιτάξτε, εν τέλει αυτό που ζητήσατε. Νομίζω ο Αντώνης λέει για το Basecamp. Εγώ λέω για το Basecamp, ωραία, αλλά μιλάμε το κλασικό. Α, ναι, εντάξει. Μ' αρέσει πάντα να καλαμπουρίζω με αυτό το γεγονός. Συμβαίνει, εντάξει. Οκ. Έλα, πες εσύ αυτό που θες, γιατί εγώ θέλω να πάμε και λίγο σε future proof πράγματα, γιατί έχουμε, δεν ξέρω, στάδιο ότι το λέμε πολύ χαμηλά. Είπε πριν από λίγο για το ότι τώρα έχουν και στην Ιαπωνία, όπου ολοκληρώσατε ένα acquisition. Μπράβο. Το δεύτερο. Το πρώτο. Επίσημα το πρώτο είναι. Ναι. Το άλλο τι ήταν. Στο Βιετνάμ. Ήταν μια μικρή ομάδα. Εντάξει, ήταν πολύ. Συγχαρητήρια καταρχάς. Μπράβο. Οπότε θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό πόσο μεγάλη είναι η εταιρεία που αγοράσετε. Βασικά πώς. Πλέον λέγεται Orphium Japan. Πώς λεγόταν η αρχική εταιρεία. Breaker. Breaker, οκ. Okay. Και το κάνει. Αποφασίσαμε αυτό τον Αύγουστο. Η αλήθεια είναι ότι έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετούς μήνες. Είναι μικρή ομάδα, είναι 12 άτομα σήμερα. Κάνει κυρίως digital marketing στην Ιαπωνική αγορά γύρω από το entertainment. Οπότε ήταν φυσική συνέχεια να κολλήσουμε μαζί. Ο λόγος που θέλαμε οπωσδήποτε την Ιαπωνία είναι γιατί είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μουσικής στον κόσμο. Japanese Special Edition, Japanese Bonus Disc σε όλα τα album. Ναι, γιατί έχουν κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, οι λόγοι που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά είναι έτσι, πολύ ενδιαφέροντες, αλλά εντάξει, μας πάρει ώρα να το εξηγήσουμε. Έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετούς μήνες, απλά τώρα ανακοινώθηκε στην Ελλάδα γιατί. Πολύ κακός και με κράζει το marketing της εταιρείας. Το έκανα tweet. Δεν έπρεπε να κάνω tweet ποτέ. Ναι. Το press release. Ήταν κρυφό. Όχι, έπρεπε να κάνω. Είχαμε οργανώσει press release και εγώ δεν το σκέφτηκα. Γιατί είναι μικρή ομαδούλα, χάρηκα το έστειλα. Ζηλεύει τον νόμο. Αυτό ζηλεύει τον νόμο. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι γενικά το merchant acquisition μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στρατηγικά. Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τα benefits αυτού. Διότι είμαστε μια εταιρεία που θέλει να κάνουμε αρκετά γρήγορο growth και να πάρουμε αρκετά μεγάλο market share as soon as we can. Και ουσιαστικά θέλω να αφήσω εδώ πέρα και το τύπο ότι ετοιμάζουμε μεγάλα acquisitions σε μεγάλες εταιρείες, δηλαδή πάνω από 100 άτομα η κάθε μία, που θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθούν το επόμενο εξάμηνο. Okay. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι Ιάπωνες ζηλεύουν τους Κορεάτες. What? Λόγω K-pop. Σκέφτομαι ότι δείτε πέρυσι το top 10, ήταν 2-3 τραγούδια BTS νομίζω. Στην Αμερική δεν είχαμε λιώσει το K-pop όταν είχαμε πάει πρώτη φορά στο δίσκο. Γενικά με τη μουσική έχω πολύ κακή σχέση. Άμα δεις report, παγκοσμίω σκέψου ότι πρώτοι είναι οι Κορεάτες σε μουσική. Οπότε σου λέει γιατί το κατάφεραν οι K-pop και όχι να μην υπάρχει J-pop. Το έχουν αυτό το. Νομίζω οι Άγωνες το έχουν. Βλέπουν κάτι και θέλουν να το κάνουν και εκείνοι και απλά πάνε και. Λιώνει, δηλαδή έχουν κάνει τα καλύτερα whisky. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για μουσική γενικότερα. Εγώ θέλω να ακούσω ρε παιδί μου λίγο και αυτό. Πού πιστεύετε ότι πάει, ωραία. Η Orphium, εντάξει, ασχολείστε με πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείριση αυτών με την ευρία έννοια τη, με διάφορους τρόπους. Δεν έχει νομίζω πολύ νόημα το. Ενώ είναι και λίγο. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουμε αγοραστές εδώ πέρα να πουλήσουμε το πράγμα. Όχι, οπότε κάνω λίγο στο. Πού βλέπετε να πηγαίνει αυτό, υπάρχει τώρα με το ενδεχομένως με το digital signage πάνω στο art και σε όλα αυτά τα πράγματα, είναι
βλέπετε εφαρμογή και εργαλεία τα οποία θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε πάνω εκεί. Να πω εγώ, είναι δικό μου το μήνυμα. Δεν θες. Πες, εγώ θα πω για το Metaverse, γιατί εγώ βλέπω πάρα πολύ το Metaverse. Δηλαδή, μπράβο, εμένα εκεί πέρα είναι το. Πάμε να γελάσουμε μετά λίγο εκεί, αλλά κάτσε να πει ναι. Τώρα. Γελάσουμε. Γενικά η μουσική, όπως την αντιλαμβανόμαστε όλοι και εμείς πριν πούμε στην Orpheum, είναι σαν να ξύνει στην επιφάνεια. Ή στου κορφή ενός παγόβουνου, ή ενδεχομένως στο front-end ενός πολύ περιπλοκού. Μίλησε για art, έτσι λέει. Να προσεκτικό. Θα σου πω το εξής. Εμείς είμαστε στο business της μουσικής. Okay. Δεν έχει να κάνει με το creative process. Mm-hmm. Έχουμε μηδέν creativity υπό την άποψη ότι είμαστε post-production. Mm-hmm. Το creativity στη μουσική είναι τι συμβαίνει στο στούντιο για να γράψει την. Περίμενα, εγώ διαφωνώ. Εμείς έχουμε ξεκάθαρο impact στη μουσική. Αφού εμείς παρέχουμε τα χρήματα για να παρευθεί η μελλοντική μουσική. Ωραία, οκ, ναι. Δηλαδή... Αυτό είναι ένα funding mechanism. Έμα, τώρα τόση ώρα είστε ειδικοί. Ο καλλιτέχνης θέλει να είναι creative. Θέλει να είναι creative. Κάνει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν τον επηρεάζουμε. Στο κομμάτι του. Μόνο με ρευστότητα, επειδή υπάρχει η εταιρεία. Το οποίο όμως και αυτό δεν το αντιλαμβάνονται, γιατί έχουν πολλές πληρωμές που είναι upfront payments, τα σχετικά. Εμείς, ας πούμε, τους βρίσκουμε χρήματα που χάνουν. Δεν, επειδή είμαστε και B2B εταιρεία, δεν το καταλαβαίνουν οι καλλιτέχνες. Δηλαδή, δεν είναι ότι παίρνουν μια πιτέκι και λένε αύξηση κατά σοδά μου γιατί υπάρχει όρφη. Όχι. Λένε αύξηση κατά σοδά μου γιατί είμαι γαμάτος. Εντάξει, προφανώς το παιδί μου αυτό εκεί πέρα είναι ότι έχει και έναν ενδιάμεσο, έχει τη δισκογραφική. Οπότε δεν φαίνεται εσύ, ρε παιδί μου, σαν εταιρεία. Απλά. Να σου πω τώρα τι γίνεται στη μουσική. Αν έκαμψε από την πειρατεία μόλις νομίζω πέρυσι, financial wise, έγινε ένα πολύ μεγάλο transformation λόγω του COVID. Σταμάτησαν το public performance που είναι οι συναυλίες και αυτό το κομμάτι. Και όλα τα έσοδα ήρθαν μέσα από τις digital platforms. Όλοι έκανε subscription και αντίστοιχα σε Netflix αλλά και Spotify, Apple Music και τα σχετικά. Αυτές οι εταιρείες βρέθηκαν σε μια περίεργη κατάσταση γιατί φτάσαν σε νούμερα τα οποία ενθουσιάστηκαν όλοι και δεν είναι sustainable. Αρχίζουν και κόβουν το subscription. Αλλά γενικά υπάρχει ένα σταθερό growth ως προς τη μουσική. Επίσης η μουσική έχει κάτι ενδιαφέρον σχέση με τα studio. Την ίδια μουσική μπορεί να βρει παντού. Δηλαδή είτε είσαι στο Spotify, είτε είσαι στο Deezer, είτε είσαι στο YouTube, είτε είσαι στο Apple Music, θα βρεις τη μουσική σου. Ενώ στο Video Demand πρέπει να έχεις 15 subscriptions για να δεις αυτά που θέλεις. Επομένως, πολλοί καταλήγουν στην πειρατεία λόγω των silos. Έτσι. Οπότε η μουσική, αν και φαίνονται πολύ παρόμοια industries, έχει ξεπεράσει αυτά που είχε σαν issues στο Hollywood και έχει μπει σε μια άλλη φάση. Πάντως. Απλά για να μιλήσω για τη μουσική μουσική, το projection είναι ότι σαν industry θα διπλασιαστεί τα επόμενα 10 χρόνια γιατί μπαίνουν νέες αγορές, μεγαλώνει πάρα πολύ το consumption στην Κίνα, πληρώνουν, Ινδία, πληρώνουν, Ινδονησία και Βιετνάμ, γιγαντιές αγορές, μπαίνουν δις νέων κρατών, οπότε και η μουσική αλλάζει και βλέπουμε πλέον πιο εύπεπτη μουσική που να μπορεί να την ακούσουν και άλλα και άλλοι πολιτισμοί αρκετά διαφορετική από τους καθαρά δυτικούς. Οπότε προφανώς και αλλάζει η μουσική που παράγεται, διότι προφανώς okay, από εκεί που πηγαίνει να δεις, αν μπορείς ξαφνικά μουσική να ακουστεί σε τρία, με okay. συμφέρει. Και αλλάζει και το μέσον. Δηλαδή ο Ιωσήφ ήδη ανέφερε τις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά για μένα εκεί που βλέπω να πηγαίνει είναι το Metaverse και κυρίως με την έννοια που το προωθεί πάρα πολύ η Meta / Facebook, όπως την αποκαλούμε, δεν ξέρω. Διότι αυτό που θέλει να δημιουργήσει σήμερα η Meta είναι νέους τρόπους για να κάνεις content consumption. Οπότε, δηλαδή, όπως έκανε η Novel κάποτε με τη Facebook, μετά με την Instagram, τώρα θέλουν να ξανακάνουν disrupt τον τρόπο που καταναλώνουμε content. Αν πετύχει, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα έχει πάρα πολλά innovative χαρακτηριστικά που δεν ξέρω θα πάνε. Σε φάση θα είναι προφανώς ναι, ρε παιδί μου, γιατί επειδή μου αρέσει να πηγαίνω στα Max, να μπαίνω στα Max να κάνω βόλτες. Και πέρα εδώ για να ακούω μουσική, θα βάζω VR για να μπω στα Max. Ας πούμε, όχι, διαφωνώ. Κάτι άλλο, μισό. Σήμερα τα Max είναι content platform. Δηλαδή, σήμερα στα Max, εγώ περνάω, επειδή τρώω και πολύ από την κίνηση της Αθήνας, περνάω χρόνο ακούγοντας Spotify ή τα audiobooks μου μέσα στα Max. Είναι δηλαδή, ξαφνικά έχει αλλάξει. Και είναι ένα μέσο το αμάξι, είναι content. Να σου πω λίγο αυτό. Η μουσική είναι παντού. Χωρίς να το καταλαβαίνεις κιόλας. Και μάλιστα το καταλάβαμε στο COVID. Που όταν πήγαινε σε ένα μπαρ και δεν είχε μουσική, υπήρχε ησυχία και άκουσε τον δίπλα, κατάλαβες τι συνέβαινε τόσο καιρό. Ναι. Ή πώς προς το αυτοκίνητο. Αυτό έχει, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνεις consumption έτσι τις ταινίες. Θέλει να είσαι focused.
Η μουσική είναι παντού. Και αυτό λένε και όλοι. Δηλαδή λένε, δεν μπορείς να ζεις χωρίς μουσική. Αν ακούσεις τις μεγαλύτερες δισκογραφικές, λένε ότι είναι βασικό αγαθό πλέον. Και έτσι το πουλάνε και οι ίδιοι. Επομένως, περιμένουμε ότι ό,τι και να γίνεται τεχνολογικά, θα αλλάζει το κανάλι. Δηλαδή, που λέει μεγάλη μετάβαση, είναι ένα channel of delivery. Πριν από αυτό ήταν τώρα είναι streaming platforms, πριν ήταν το sales, iTunes, πριν ήταν CD. Άρα αλλάζει το κανάλι, η μουσική γενικά κάνει adapt αρκετά εύκολα, με κάποιες επενδύσεις ενδεχομένως σε αυτό. Λίγο πιο αργά τεχνολογικά για αυτούς που κάνουν disrupt το Spotify και η Apple, γιατί έχουν άλλα δικά τους θέματα. Αλλά γενικά αλλάζει πλέον το κανάλι, η μουσική είναι μουσική και παίζεται παντού. Έτσι το βλέπουμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι εμείς συνειδητοποιήσαμε σαν Orpheum, και γι' αυτό έχουμε το growth, ότι θα υπάρχουν πολλά κανάλια, δεν είναι εύκολο να τα ακολουθήσουμε σαν εξελίξεις. Το πρόβλημα που έχει η μουσική είναι στη διαχείριση αυτής, των δικαιωμάτων δηλαδή. Δηλαδή, ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μουσική σου και πόσο πρέπει να πληρώσει για αυτή. Αυτό είναι ένα τεράστιο ανοιχτό πρόβλημα, με πολλή γραφειοκρατία. Όπως λέμε, το έχουν φτιάξει δικηγόροι και λογιστές όλο αυτό το δίκτυο. Και φυσικά τι θέλουμε να κάνουμε, μια πλατφόρμα που να είναι piece of cake, το να μπορείς να χρησιμοποιήσει μουσική, να πληρώσεις fair για αυτή. Και να κάνεις report back ότι εγώ αυτό χρησιμοποίησα και τόσο σου αποδίδω. Η μουσική βιομηχανία, το 70% είναι λογιστές και δικηγόροι. Δηλαδή όλων των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα. Ωραία. Δεν είναι creative τρόση. Θέλω να πάμε εκεί, γιατί είναι ένα πράγμα που ήθελα κάπως να συζητήσουμε. Είναι, βασικά, γενικά οι καλλιτέχνες έχουν πρόβλημα οι ίδιοι με τη μουσική βιομηχανία. Γιατί αυτό το οποίο σχολιάζουμε πολύ συχνά είναι πώς οι δισκογραφικές κρατάνε τεράστια κομμάτια από τη δουλειά τους. Παλιά οι δισκογραφικές αυτό το οποίο έκαναν, αν έχω καταλάβει καλά, είναι βγάζατε ένα budget για ένα album, ήθελες να κάνεις ένα album και ερχόντουσαν και σου λέγανε: OK, εγώ μπορώ να σου δώσω 100 ευρώ γι' αυτό. Γι' αυτό πάρε τα 10 τώρα, πας εκεί, κάνεις ηχογραφίες όλα αυτά. Μετά βγάζεις το album και αυτές αναλαμβάνουν το distribution, να πάει στα δισκάδικα, αφήσεις, όλο αυτό. Τώρα που τα πράγματα είναι αρκετά digital, πάρα πολύ. Νομίζω είμαι από τους λίγους που δεν ακούνε αποκλειστικά digital. Και που έχει αρχίσει και αυτό το independent, οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες να παίζουν μπάλα, ειδικά στην Αμερική, στο hip hop. 10 χρόνια είναι αυτό, δεν έχει αρχίσει. Αλλά τώρα βλέπεις καλλιτέχνες οι οποίοι βγάζουν εκατομμύρια έτσι. Δηλαδή, ναι, okay, υπάρχει το indie movement, αλλά πλέον βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι κάνουν rock, κάνουν metal, κάνουν hip hop και χαίζονται στα λεφτά. Θέλω να ρωτήσω μισό, πώς, αν υπάρχει. Βασικά, πώς αυτοί πλέον μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσα από πλατφόρμες όπως η Orpheum και να βγάλουν λεφτά μέσα από τη δισκογραφία. Και αν έχουν νόημα, συγγνώμη, μεγάλες δισκογραφικές πλέον. Θα σου πω το εξής. Πάλι, γενικά, realization που κάνουμε σχεσία. Μια δισκογραφική είναι ένα VC. Ένας εκδότης είναι ένα private equity fund. Για να κάνω λίγο elaborate. Είναι ακριβώς έτσι όμως. Δηλαδή... Ωραία, οπότε πες πώς λειτουργεί. Όταν είμαι εκδότης, τι εννοούμε. Αυτό πες ότι ο Αντώνης τώρα θέλει να βγάλει ένα άλμπουμ. Τι ρόλο έχει ο καθένας από αυτούς και πώς λειτουργεί. Ο εκδότης είναι αυτός που εκπροσωπεί τον στιχουργό και συνθέτη. Γιατί δηλαδή... το τραγούδι ξεκινάει από την καλλιτέχνη. Κάποιος έχει γράψει τη μελωδία, κάποιος έχει γράψει το στίχο και μετά έχει ένα τραγουδιστής και το. Ναι, αυτοί πάνε στον εκδότη. Μετά ο εκδότης, πολύ απλά θα τα πούμε τώρα, θα βρει τη δισκογραφική. Που οι δισκογραφικοί θα βρουν τον καλλιτέχνη για να κάνουν ένα τραγούδι. Όχι, ένα τραγούδι, δηλαδή μια εκτέλεση όπως το λέμε εμείς. Και μετά η δισκογραφική θα το πάρει να κάνει το distribution κτλ. Ουσιαστικά οι δισκογραφικές αυτό που παραδοσιακά κάνουν ελέγχουν το distribution και έχουν και το promotion και το marketing. Αν οι καλλιτέχνες που independent που λες, λόγω του ότι τα social media έχουν γίνει ουσιαστικά marketing κανάλια, αν ελέγχει ένα πολύ δυνατό marketing κανάλι, μπορεί να κάνει promotion σε distribution channels που. Έχει μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, αλλά όταν, ξέρεις, θέλεις να γίνεις ένα παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης, όπως ήταν η Σακίρα για παράδειγμα, προφανώς μια μεγάλη δισκογραφική έχει distribution κανάλια παντού, μπορεί να το κάνει release σε όλο τον κόσμο την ίδια στιγμή παντού και να αναλάβει promotion παντού. Δηλαδή αυτή είναι η δύναμη των δισκογραφικών, οπότε όταν πας σε ένα major, δηλαδή σε μια Universal, Warner, Sony, Coppola, ουσιαστικά αυτό είναι που έχουν σαν δύναμη. Κατά τα άλλα, μπορείς και μόνος σου να παίξεις σε πιο τοπικές αγορές. Θα έχεις μεγαλύτερο μάλλον margin στο δικό σου κέρδος, αν δεν πας με τη δισκογραφική. Αλλά ξέρεις, είναι όλα το τι θες. Είναι ξεκάθαρα. Μπορείς πάντα να πας σε ένα τοπικό φαν ή μπορείς να πας σε κόγια. Θα έχεις τελείως διαφορετική διαχείριση. Φαντάζομαι σε κόγια θα σου πάρει μεγαλύτερο κομμάτι, αν σε τεχθεί. Ουσιαστικά αυτό. Οι εκδότες, βασικά όλες τις εταιρείες σου δίνουν προκαταβολές. Για να συνεχίσεις το creativity process, για να ανέβεις και να σε δικτυώνουν κιόλας. Αλλά οι εκδότες ουσιαστικά αγοράζουν asset,
Δηλαδή, ένα τραγούδι που έχω γράψει είναι άσχημο, γιατί όποιος το εκτελέσει. Γιατί δεν υπάρχει μόνο το master song και αρχική εκτέλεση, μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές, πλάσος πληρώνεται. Μπράβο, πες λίγο τι είναι το master song και την. Master song είναι πρώτη εκτέλεση. Έτσι, okay. Πρώτη ηχογράφηση. Μετά μπορεί να κάνεις cover song που είναι επανεκτέλεση αυτού με άλλο παραλλαγμένο λιγάκι το. Και τα δικαιώματα για τα master συνήθως τα έχουν δισκογραφικές, σωστά. Όλα πληρώνονται στους εκδότες. Η κάθε εκτέλεση, όταν υπάρχει μια δισκογραφική, έχει δικαιώματα και δισκογραφική. Μοιράζονται γενικά τα λεφτά. Αλλά πάντα θα πληρωθεί ο εκδότης. Αλλά επειδή ο εκδότης δεν έχει ποτέ αρχείο ήχου, δεν έχει κάνει ηχογράφηση, έχει απλά metadata. Είναι μεσάζοντας ο εκδότης δηλαδή στην ουσία. Όχι, μεσάζοντας είναι άλλη. Έχει την πρώτη ύλη βασικά. Ναι, αλλά επειδή έχει metadata, δεν έχει data, είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει που παίζει τη μουσική του. Okay. Δεν πρέπει να κάνει ταύτιση ήχου. Okay, περνάει μέσα από έχει άλλους δύο τους μεσάζοντες, επομένως χάνει λεφτάκι από εκεί και ο εκδότης ενώ είναι κανονικά που θα είχε όλη την εξουσία, είναι ο πιο ρηγμένος. Οπότε εμείς αυτό έχουμε κάνει. Λύνουμε προβλήματα για publishers. Καλά, και για δισκογραφικές. Ναι, αλλά σε publishers έχουν το μεγαλύτερο impact γιατί έχουν με τα data issues και τους τα λύνουμε. Θα μπορούσε όμως, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι όπως τα ακούω εγώ τώρα, θα μου γόταν σαν ένα smart contract το οποίο σιγά σιγά το παίρνει και φτιάχνει, ξέρω εγώ, rappers. Κάθε φορά που μπαίνει κάποιο καινούριο κομμάτι. Φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλά approaches γύρω από αυτό. Και ίσως στο μέλλον να πάει εκεί. Δηλαδή, ξέρεις, θα μπορούσε ρε παιδί μου να σκοτώσει, να μειώσει την τόσο μεγάλη ενασχόληση λογιστών και δικηγόρων που ενδεχομένως κάνουν και labor δουλειά. Δεν είναι ότι κάνουν και παραγωγική δουλειά εκεί πέρα. Τους χρειάζεται για να κάνουν και να διαβάζουν contracts και να αποφασίσουν πράγματα. Αυτό συζητάμε αυτόν τον καιρό. Καταρχάς, μοιάζει πάρα πολύ με το banking. Mm-hmm. Και ο λόγος που μοιάζει η μουσική είναι γεωγραφική και ιστορική. Δηλαδή, έπρεπε να ηχογραφήσεις στην Αμερική, στο Nashville, να πάρεις το CD, να το στείλεις ή να δώσεις δικαιώματα να εκτελεστεί κάπου αλλού. Δεν σου δείξω πώς ακριβώς γινόταν logistic wise. Να φτάσεις σε κάθε κατάστημα σε μια χώρα. Να πάει κάπου, να αρχίσει τοπικά να εκτυπώνεται και τα CD να αρχίσουν να φεύγουν για μαγαζιά. Δηλαδή, μιλάμε για να μαζέψεις τις πράξεις, να υπολογίσεις πόσες πράξεις θα σου αναλογούν, να δεις τι παίζει το ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, να μαζέψεις όλα αυτά. Επομένως, υπάρχουν 2 με 3 οργανισμοί σε κάθε χώρα που έκανε αυτά logistics. Τώρα που είμαστε digital, υπάρχουν ακόμα αυτοί οι 2-3 οργανισμοί. Mm-hmm. Οι οποίοι κάνουν τα πάντα για να έχουν την εξουσία και να παίρνουν ευθύ από αυτά. Δηλαδή είναι θέμα εξουσία πλέον. Okay. Okay. Δεν φταίνε επομένως οι publisher και οι record labels στην κατάσταση στην οποία συμβαίνει. Δεν είναι ότι φταίει κάποιος. Είναι ένα ευρύτερο κομμάτι ενός ιστορικών δεδομένων. Επομένως, αυτό που λέμε και εμείς είναι παιδιά, μία φορά παίζει στο Spotify, ας πούμε, γιατί. Και βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι λίγο περίεργα. Επομένως, το άλλο χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι περίπου 70% με 80% που παίζετε, πολύ παραπάνω, δεν θυμάμαι. Αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο. Και βγάζει λεφτά, όχι. Είναι παλιή κατάλληλη. Okay. Παλιά μουσική, όχι καινούργια μουσική. Δηλαδή καινούργια μουσική πλέον καταναλώνεται λίγο πιο εύκολα. Είναι mainstream και ακούς παλιά τραγούδια. Επομένως, άμα πας στο blockchain που λες πριν. Δεν είπα να πάω στο blockchain. Εγώ έλεγα να έχει το πρόβλημα αντίσταση όλων αυτών που ελέγχουν αυτό το 70% των revenues. Δεν είπα να. Ρε παιδί μου, ποτέ δεν πάει να κάνει disrupt με το ζόρι σε κάτι, αλλά αν μπορεί να βρει έναν τρόπο και να πει ότι παιδιά, αν για παράδειγμα εμεί κάνουμε standardize αυτό που είναι ήδη γραμμένο πρακτικά. Γιατί γραμμένα είναι αυτά. Δηλαδή το πόσο λεφτά θα πάρει ο Μιχάλης, ο Ιωσήφ, εγώ, ο Πάρης ή οποιοδήποτε άλλο μεσάζων στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συμβόλαιο. Αυτό. Προφανώς υπάρχουν γκρίζες ζώνες, interpretation κλπ. Αλλά φαντάζομαι ότι όσο πας σε πιο μεγάλους οργανισμούς αρχίζει να γίνει λίγο πιο ξεκάθαρο. Κοίτα, εμείς αυτή τη στιγμή ένα από τα βασικά μας προϊόντα είναι η διαχείριση συμβολέων και το track αυτών. Άρα το βλέπουμε. Φυσικά σήμερα είναι συνεφασμένο αρκετά το συμβόλαιο με το blockchain κτλ. Επίσης βλέπουμε αρκετό ενδιαφέρον από blockchain technologies στο χώρο. Η DSP, δηλαδή η Spotify, έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει κάτι με blockchain, ήδη έχει εξαγοράσει ένα open source project. Και οι άλλοι DSP, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι κοιτάζουν, απλά δεν θέλουν να αναφέρουν όμως, δεν ξέρω πώς από αυτά είναι public. Άρα πηγαίνει μάλλον εκεί. Το blockchain αυτό καθ' αυτό, σαν τεχνολογία, ίσως δεν μπορεί να γίνει massively adopted, λόγω του ότι ο streaming όγκος παράγει terabytes ανά ημέρα, οπότε όλα αυτά δεν θα μπορούσαν ίσως να γραφτούν σε ledgers. Άρα θα έπρεπε να γίνουν. Αλλά όλοι κάπως το κοιτάζουμε, συζητάμε, συμβαίνουν πολλά πράγματα γύρω από αυτό. Απλά publicly δεν είναι. Επίσης, σκεφτείτε ότι ένα τραγούδι μπορεί να έχει 500 ίσως και 1000 εγγραφές για το σε ποιον ανήκει.
Δηλαδή, άλλο έχει το ownership, άλλο έχει το δικαίωμα να συλλέγει λεφτά για αυτό. Ναι, αυτό που λέει. Άρα, σκεφτείτε ότι αν ένα μεγάλο κατάλογο είναι περίπου 3-10 εκατομμύρια, 500.000 εγγραφέ ένα τραγούδι, η διαχείριση κειμένων των πραγματικών δικαιωμάτων σε ένα ledger αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαχειριστεί. Εγώ δεν είπα σε ledger, εγώ είπα πώ. Το απλοποιώ, το πάω στην άλλη μεριά τελείως. Πώς έχεις, έστω λοιπόν ότι έχεις ένα marketplace. Αυτό το marketplace έχει κάποιον έσκρο λογαριασμό και μετά υπάρχει κάποιος κανόνας ο οποίος λέει θα πάρει ένα commission ο Μιχάλης που είναι ο marketplace owner και, και το υπόλοιπο ποσό ο Ιωσήφ που εκτελεί την υπηρεσία. Δεν μπορείς να κάνει κάτι πολύ πιο πολύπλοκο από αυτό που να λέει ότι ξέρεις τι σήμερα αυτό το τραγούδι παίχτηκε 1000 φορές, αυτό έχει αυτά τα metadata και αντιστοιχούν σε αυτά τα λεφτά. Και κάθε φορά λοιπόν να έχεις ένα τέτοιο και να λες ότι με βάση αυτό το. Δεν θέλω να το πω smart contract, γιατί είναι πολύ συνυφασμένο με το Ethereum. Πάρα πολύ απλά. Με αυτό το automation. Ναι, προς τα εκεί θέλουμε να πάμε. Απλά ακόμα λύνουμε complexities και πράγματα που η βιομηχανία δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί στο να αποτυπώσει αυτό το contract. Δηλαδή, ακόμα έχουν. Μιλάμε τώρα για χαρτιά. Θυμάμαι να. Θα πω ένα ανεκδότη. Ήμασταν σε έναν από τους πελάτες μας, από τους μεγάλους. Και. Μπαίνω στο γραφείο, ήταν όλοι τρελαμένοι κτλ. Μπαίνουμε στο meeting, τέλος πάντων, ήταν πολύ αποσυντονισμένοι και ξέρεις, λέμε, ωραία, τι σημαίνει, λέει, τώρα είναι η περίοδος που καταγράφουμε τα συμβόλαια. Και λέω, δηλαδή τι εννοείται, λέει, περνάμε τα συμβόλαια στο σύστημα. Οκ. Okay. Και γιατί, λέει, μα καλά δεν βλέπεις όλες αυτές τις στίβες εκεί έξω. Και ήταν στίβες από έγγραφα, έτσι, ντάνες, και έπρεπε να τα περάσουμε όλα αυτά μάλλον. Τα μηχανογραφούσαν. Ναι. Μήνες θα τους έπαιρνε, οπότε μέχρι να ξανάρθουν οι επόμενες στιγμές. Ναι, οπότε φαντάσου το complexity που είχαν, γιατί τώρα αυτό ήταν στα κεντρικά στην Ευρώπη, οπότε δεν ξέρω από πού τους είχαν έρθει, μετά πώς φαντάστηκαν, δηλαδή μιλάμε για τρομερό data πρόβλημα που ξεκινάει από το πάρα πολύ basics. Σε αυτό που λέει Μιχάλης, ξέρετε, παίζεις με ένα τραγούδι στο Spotify, ξέρεις πόσο, πότε μπορεί να πληρωθείς γι' αυτό. Πότε. Σε κάποιες χώρες μέχρι και 3 χρόνια μετά. Mm-hmm. 3 χρόνια. Mm-hmm. Ο λόγος είναι ότι η μουσική είναι ήδη decentralized. Δηλαδή, ο κάθε ένας ουσιαστικά άτομο που υπάρχει εκεί έξω έχει ένα δικό του κατάλογο, μια δική του πληροφορία. Πρέπει κάποιος να τη συλλέξει κεντρικά, να λύσει προβλήματα με τα data που έχουν. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Κάποιος μπορεί να λέει ότι έχω το 60, εσύ μου λες έχω το 50 και να υπάρχει 110. Αν εμείς διαφωνούμε στο ownership, δεν πληρώνεται κανένας μέχρι να λύσει το πρόβλημα. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Είμαι εγώ ένας καλλιτέχνης τώρα στη Γεωργία. Λοιπόν, και ακούγεται αυτή τη στιγμή το τραγούδι μέσω Spotify στο Περού. Ποια είναι η διαδικασία να πληρωθώ? Εξαρτάται άμα είσαι. Ωραία, ας πάρουμε ένα πολύ απλό σενάριο. Γιατί εγώ πήρα αυτό για να καταλάβουμε. Ακούστηκε, ακούστηκε λοιπόν, παίχτηκε. Όλο το τραγούδι, το 100% για να το πω. Ναι, και ακούστηκε σε κινητό, ακούστηκε σε καφετέρια, ακούστηκε σε τηλεόραση. Ακούστηκε από ad πρόγραμμα, ακούστηκε από Patreon. Όχι, από κινητό σε συνδρομή που πληρώνω στο Spotify. Ωραία, το Spotify λοιπόν, αυτό που θα κάνει, κάποια στιγμή θα μαζέψει τα χρήματα και θα τα αποδώσει στον τοπικό οργανισμό συλλογή. Υπάρχει ένα βήμα πριν που το λέμε για το Spotify. Το Spotify δεν πάει αναλογικά. Δηλαδή δεν λέει εσύ μου δώσεις 9 ευρώ. Και αυτά τα 9 άκουσε δύο τραγούδια, άρα 4,5 ήταν 4 στον άλλο. Τα κάνει όλο σε ένα ενίο πουλ και λέει το τραγούδι αυτό παίχτηκε μια φορά στα 1 εκατομμύρια. Άρα είσαι 0,000 πόσο πάει. Ναι, και αυτά τα χρήματα. Άρα τι παίρνει. Ναι, δεν άρα τίποτα. Θα πάνε στον τοπικό οργανισμό πνευματική ιδιοκτησία. Στο Περού. Στο Περού, ο οποίο. Αυτό συγγνώμη, πόσο μετά θα γίνει αυτό. Το Spotify θα το στείλει λογικά. Τετράμινο, εξάμινο. Ναι, οπότε μετά αυτό θα το πάρει. Θα κάνει αυτό που λέμε distribution, μια διανομή μέσα στο εξάμηνο, μπορεί χρόνο, ανάλογα του πότε τα στέλνει, για να πάνε στη Γεωργία, στον αντίστοιχο οργανισμό, ο οποίος θα χρειαστεί άλλους 6 μήνες με ένα χρόνο για να ξαναστείλει τα χρήματα στον καλλιτέχνη. Πάρα πολύ απλά, γιατί υπάρχουν και άλλοι μεσάζοντες, υπάρχουν τέτοια. Αυτή είναι η πιο απλή διαδικασία. Εάν ο καλλιτέχνης στη Γεωργία έχει συμφωνήσει να εκπροσωπείται στο Περού από κάποιον οργανισμό. Εντάξει, δεν έχει συμφωνήσει, ναι, παίρνουμε. Ωραία, και ένα πιο απλό σενάριο, συγγνώμη. Όχι, αυτό είναι το πιο απλό. Το πιο γρήγορο. Όχι, σε 1,5 χρόνο το έχει πάρει. Θεωρώ το πιο απλό είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένα καλλιτέχνη στην Αμερική και έβγαλα το τραγούδι μου στην Αμερική. Ακούστηκε στην Αμερική σήμερα. Από έναν Αμερικανό, υπό τις ίδιες συνθήκες και είναι να πληρωθώ. Σε εξάμηνο περίπου. Εξάμηνο, όλα πάνε καλά. Στο πιο απλό σενάριο. Εξάμηνο, δηλαδή το πιο. Και είπα Αμερική γιατί φαντάζομαι στην Ελλάδα δεν θα είναι εξάμηνο και ας ακουστεί από έλεγχο. Κάτι το πιο απλό είναι. Εντάξει, αντίστοιχα και στην Ελλάδα. Okay. Είναι τώρα κύκλοι, είναι ξέρεις,
διάφοροι ενδιάμεση, αλλά θα πούμε εξάμεινο. Ωραία, το πιο απλό που έχεις να κάνεις είναι να το ανεβάσεις στο YouTube. Αν είστε copyright. Όχι, μόνο υπάρχει το music. Άρα όπου παίζεις δεν πληρώνεσαι. Για όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες υπάρχουν distribution applications στο DistroKid, διάφορα services. Θα σε πληρώσουν για την... για το ότι καινός είσαι τραγουδιστής. Αλλά αν παίζεις διάφορες χώρες, επειδή αυτά πρέπει να είσαι από οργανισμούς, αυτές θα έχουν την πληροφορία σε ποιον ανήκει το τραγούδι σου, άρα θα χάσεις και κάποια λεφτά. Αλλά στην καλύτερη, έχοντας DistroKid και YouTube, μπορεί να βγάζεις κάποια λεφτά μόνος σου και να κάνεις ένα μικρό growth σαν indie. Καλά, και πάλι και μετά τα παίρνεις όλα, γιατί το υπόλοιπο το λεπτό. Δηλαδή το χάνεις λεφτά. Θα σου έρχονται πάλι μετά από ένα μισό χρόνο. Δηλαδή πάλι θα παίρνεις λεφτά μετά από το άλλο κανάλι. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να γίνεις μέλος σε society για να πάρεις τα διαδικότητα κέρδη. Δηλαδή κάποια μέρα θα γίνεις μέλος του συστήματος, γιατί θα χάνεις λεφτά. Οπότε ξεκινάς σαν indie και μετά κάνεις κονβέρτ. Ο λόγος που υπάρχουν παιδιά όλοι αυτοί οι μεσάδοντες είναι γιατί το πνευματικό δικαίωμα είναι κάτι τοπικό. Κάθε χώρα έχει άλλη νομοθεσία και πρέπει τοπικά να γίνεται αυτό. Οπότε μιλάμε για όλα τα 200 τεριτόρια του κόσμου που έχουν. Το πνευματικό δικαίωμα είναι τοπικό. Άρα πρέπει τοπικά, όπου και αν ακούγεται, να αποδίδεται τοπικά με βάση το νομικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας. Οπότε αυτό αυξάνει λίγο στο complexity. Άρα λοιπόν, αν εγώ είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και ήθελα τον πιο απλό τρόπο, χωρίς να πω ότι θα πάω massively ή τέτοιο, ήταν στο YouTube, ας πούμε, σαν μια από τις πρώτες. Ναι, εντάξει. Ναι. TuneCore, DistroKid, CD Baby, ό,τι θέλεις, και YouTube. Αυτά ουσιαστικά κάνω τον μεσάζοντα και παίζω και στο Spotify ή στη Σκύψη χώρες και τέτοια. Αυτοί στέλνουν τραγούδια στο Spotify και Apple και τα σχετικά, γιατί για αυτές τις πλατφόρμες για να ανέβει η μουσική σου πρέπει ένα screening. Δηλαδή, αν ανεβάσεις μουσική που κάνει violate, σε μπλοκάρουν. Οπότε κάποιος πρέπει να κάνει το μικρό το validation, ας πούμε. Okay. Πόσο εύκολο είναι εγώ που είμαι ένας indie καλλιτέχνης και θέλω να είναι διαθέσιμα τα τραγούδια μου να τα... να τα χρησιμοποιούν σε βίντεο, σε εκπομπές αυτά, να βγάλω λεφτά μέσα από την Orpheum, ποια είναι η διαδικασία? Εμείς κυρίως δουλεύουμε με μεγάλους enterprise πελάτες. Αν την καλλιτέχνη ακόμα δεν προσωπούμε. Είχαμε, ξεκίνησε όταν λέμε B2C, ουσιαστικά ήταν B2B2C, έτσι, εγώ το έλεγα B2 artist, ουσιαστικά το έλεγα. Okay. Είχαμε indie καλλιτέχνες. Είχε πάρα πολύ μεγάλο scamming. Okay. Ανεβάζω τραγούδια που δεν ανήκανε. Και φυσικά... κάναμε μόνο τα Σακύρα με το κιλό. Φυσικά δεν είχαμε τη Σακύρα. Δεν το είπε στην τύχη. Εντάξει, όταν το όταν λαμβανόμασταν η τύχη, είχαμε αισθήματα να τα αναλύσουμε πριν να το κατεβάσουμε. Είναι όλο αυτό το social media το aspect. Που ξέρετε πόσο community management costs έχουν και αυτοί. Και αυστηραπόληση δεν είχε νόημα, δεν έκανε scale. Και γι' αυτό λόγο έχουμε κάνει focus στιγμή στο B2B. Προκειμένου να φτιάξουμε μια πλατφόρμα που να ικανοποιεί το 70% της αγοράς και θα έλεγα να γίνουμε σαν de facto standard. Okay. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Okay. Ναι, γιατί είναι. Δηλαδή, μέχρι να μου βγάλει πάρα πολύ νόημα να ξεκινήσει και όλα αυτά τα metadata, ας πούμε. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι ένα megabyte metadata του τραγουδιού, ρε παιδί μου, αλλά κάτι τραγούδι που τελειώνει και που μπορώ εγώ να το ακούσω, το παίρνω με ένα πακετάκι metadata που σημαίνει ποιο έχει δικαιώματα που και αυτό κάπως να γίνεται. Όχι αυτόματα, αλλά έστω να μην σε buckets και τέτοια. Eventually, κάπως έτσι θα πάει. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε in the making. Δηλαδή, ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, θα χρειαστεί κάποια χρόνια ακόμα για να ολοκληρωθεί. Τεχνικά, ποιο είναι το μεγαλύτερο challenge σε αυτό τώρα? Κοίτα, εμείς είμαστε μια ξεκάθαρα big data εταιρεία. Δηλαδή, όπως ανέφερα, τα streams παρόντα καθημερινώς είναι εκατομμύρια. Άρα, έχουμε πάρα πολύ processing, πάρα πολύ matching με τα data, καθάρισμα με τα data. Δηλαδή, είμαστε η χαρά του big data και exploration σε data. Ψάξεις τα δεδομένα να δεις okay, τι άλλο υπάρχει, ματσάρουμε πράγματα, βρίσκουμε νέα patterns. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά δεδομένα για να βρίσκουμε και τελείως νέα πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν ή δεν τα ήξερα καν το industry. Δηλαδή πολλές φορές έχουμε κάνει realization κοιτάζοντας δεδομένα. Ο λόγος που είναι, βασικά το product μας σαν management είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό πήγα να πω, συγγνώμη τώρα, προϊοντικά ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία αυτή. Άρα, μάνα το μάνα. Όπως λέμε, βγάζουμε λεφτά, τα λεφτά του μήνα, του γνωστού μας, από ένα CSV. Έτσι. και αυτό ρίχνει ψυχολογικά τις ομάδες μας πολλές φορές, γιατί λένε είμαστε CSV-άτικο. Εντάξει, έχουμε αλλάξει το branding μας, δεν το λέμε έτσι τώρα. Ναι, αλλά εάν σκεφτείτε, μιλάμε για ένα big data πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί καν
άνθρωπος να διαχειριστεί εκατομμύρια rows, όχι εκατομμύρια rows, ούτε καν το ανοίξει την πολυσύνη θα μπορούσε. Επομένως βάζουμε... ένα ας πούμε από τα CSV μπορεί να είναι ζυπαρισμένο και όταν είναι ζυπαρισμένο το CSV να είναι 50 γίγα. Ένα CSV. Μπορεί να τα πετάτε στο Αθήνα εκεί μωρέ στο AWS. Να είναι... Καλά, είπα για ένα. Προφανώς το... απλά λέμε ότι δεν μπορούν να τα διαχειριστούν απλοί άνθρωποι. Προφανώς τώρα... Άρα ουσιαστικά ξαφνικά είναι ένα engineering πρόβλημα που λέμε. Δηλαδή product wise δεν το καταλάβει. Μετά έχουμε αλγορίθμους για το curation των data, μετά αλγορίθμους για matching των data, μετά training sessions με operations που τα ξανακάνουν τα συστήματα και κάθε νέα έκδοση είναι καλύτερη, καλύτερη, καλύτερη. Και αυτό έχουμε και ένα unique advantage που είναι δύσκολο να μας κάνουν challenge. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια είμαστε όλο και καλύτεροι στο industry. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Έτσι κάναμε το πολύ μεγάλο growth surfing, που το θεωρούμε long hanging fruits, αλλά έτσι ξεκινήσαμε. Είναι πραξιακό πρόβλημα των product, γιατί ξαφνικά παλιά βγάζαμε, είχαν τεράστιο ROI και ξαφνικά έχουμε φύγει από αυτή την κατάσταση και πάμε σε ένα λίγο πιο scaling θέμα. Ωραία, αυτό που κάνω βγάζει τόσα λεφτά, άρα συνέχεια ρωτάμε, αυτό που κάνεις έχει νόημα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά τους πελάτες σαν product, κάνουμε λάθος στην εισαγωγή δεδομένων, άρα αντί να παίρνουμε δεδομένα, να τα αναλύουμε και να βλέπουμε τι προβλήματα υπάρχουν και να τα λύνουμε, να απαντάμε πίσω τι γίνεται και να μας παίρνει αυτό μήνες, θέλουμε προεδρικά πλέον να πάμε στον πελάτη για να πούμε: ωραία, θα ήθελες να κάνεις αυτή τη διαδικασία σε εμάς, τον onboarding σε εμάς, να σου κάνουμε indication προβλημάτων στα, με τα δεδομένα σου εξ αρχής, να στα λύσουμε εμείς και να τα φιντάρεις στο σύστημά σου και να στέλνεις όλη την ίδια εικόνα. Οπότε πλέον είμαστε, θέλουμε να κάνουμε capture the experience του πελάτη και όχι μόνο ένα interface σε όλο το. Okay. Εγώ θέλω να πάμε και σε ένα άλλο πρόβλημα. Για παράδειγμα. Άσχετη μουσική. Yeah. Θα μιλήσουμε καθόλου για τέτοιο αγροτικά προϊόντα και τέτοια προβλήματα ή όχι σήμερα. Αγροτικά. Εντάξει, εδώ... Όχι, όχι πολύ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, προσπάθησαμε πέρσι να βρούμε πώς θα μπούμε στο χώρο. Έτσι, οι τέσσερις μας. Δεν νομίζω ότι κάναμε πολλά. Όχι, δεν νομίζω ότι κάναμε κάτι. Πέρα από το να συζητήσουμε πέντε πράγματα. Εγώ πάντως καλλιεργώ στο σπίτι μου. Συνέχεια. Δηλαδή, τρώω μαρούλια δικά μου. Όχι καλέ, συνέχεια. Έχω παραγωγή. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο χώρος. Θεωρώ ότι πραγματικά το μέλλον είναι στο φαγητό που θα τρώμε και το distribution του φαγητού και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι, η έννοια του τι σημαίνει φρέσκο. Τι σημαίνει, τι σημαίνει βιολογικό. Ναι, τι σημαίνει βιολογικό. Τι είναι κρέας. Τι είναι κρέας, τι δεν είναι. Μην πάμε τόσο μακριά. Όχι, να πάμε. Εγώ μιλάω για το καθαρό με το μαρούλι και τα λοιπά. Τι σημαίνει βιολογικό, που έχω η υδροπονία ακόμα στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έχει πάρει πιστοποίηση του να είναι βιολογικό. Ενώ, αυτό θυμάμαι που το λέγαμε τότε που το ψάχναμε. Αλλά ξέρεις, είναι ό,τι πιο καθαρό. Απλά δεν έχει τόσο χώμα για να έχει μια βιολογική καλλιέργεια. Θέλει πολύ χώμα κτλ. Είναι τεχνικό δηλαδή το θέμα. Αλλά είναι καθαρά τα υδροπονία, δεν έχουν φυτοφάρμακα και τέτοια. Τίποτα. Ανάλογα εντάξει, πώς το κάνει. Μπορείς φαντάζομαι να βάζει φυτοφάρμακα. Εγώ αυτά που κάνω είναι πάρα πολύ απλά. Κάνει. Ναι. Υδροπονία. Σπίτι μου, ναι. Α, ναι, νόμιζα ότι έλεγε αυτή τη γλαστρούλα μόνο. Μα αυτό είναι υδροπονία. Αυτό είναι υδροπονία. Α, έλα, ρε. Είναι υδροπονία και εντάξει, συμμετέχω σε μια startup ελληνική σαν mentor που το έχουν πάει να πούμε παραπέρα και δουλεύουν πάρα πολύ. Με analytics να καταλάβουν ξέρεις, τον growing των φίλων. Εγώ να το πω ότι έχω αγοράσει εδώ και 2-3 εβδομάδες και δεν έχω πάρει ούτε email πίσω. Χρησιμοποιήσω αυτό. Α, ναι, μπράβο. Ούτε email, ωραία θα σου πω. Και εγώ αγόρασα. Εσύ πήρε email. Πήρε την κλάστα, έτσι. Τηλέφωνο πήρα, δεν ξέρω. Traditional. Ναι, ναι, ναι. Θα το πω, οκ. Πάντως θεωρώ ότι. Όταν θα γίνει σε scale, γιατί βλέπω κάποιες χώρες που αρχίζουν και το κάνουν γιατί έχουν σοβαρά προβλήματα, δηλαδή τα mega cities έχουν τρομερό πρόβλημα τροφοδοσίας. Οπότε πρέπει να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Για μένα θεωρώ ότι δηλαδή, το μέλλον είναι υδροπονικές καλλιέργειες, στάδια υπόγεια πολυκατοικιών. Okay. Δεν τα κάνουμε τίποτα. Βάζουμε εκεί πέρα. Είναι αρκετά καθαρή ατμόσφαιρα εκεί για να βγει ως ποιοτικό το φαγητό, ή θα μα αυτό καθαρίζει. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένα isolated περιβάλλον. Βάζουμε στα φυτά, τα φυτά και κάνει ένα τεχνητό περιβάλλον. Που βελτιώνει τις συνθήκες μέσω AI για να πάνε πιο γρήγορα. Γενικά νομίζω και ότι το έχουμε συζητήσει και πέρυσι, έχει μεγάλη περιθώρια. Και η παραγωγή και μετά το food waste. Τεράστιο ναι, θέμα. Αυτό είναι θέμα. Και το... Καταρχάς, αν σκεφτούμε όλοι το πώς τρώμε το κρέας που φτάνει στο πιάτο μας,
Και ηθικά σιγά σιγά, έτσι. Εντάξει, εγώ είμαι από αυτούς που διαφωνούν σε αυτό το κομμάτι το ηθικό. Δηλαδή, θα σου πω γιατί. Κατάλαβα πέρυσι, πρόπερσι, ότι τα Παναθήνια είναι το δικό μας Πάσχα, πάλι εδώ στην αρχαία Ελλάδα, και ότι οι ιερείς ήταν ουσιαστικά σφαγείς. Ναι. Έτσι, επειδή ήταν πολύ δύσκολη το μεγάλο μας ζώο, ουσιαστικά, ήταν μια ιερετολεστία την οποία το ζώο το πονούσε και με... Και τους γονείς μου και τους παππούδες μου που μίλαγα, τα ζώα τα αγαπούσανε. Ναι. Ήταν κομμάτι, πολλά από αυτά καταρχάς συμμετείχαν στην παραγωγή. Ναι. Είχαν ονόματα. Άρα, όταν ενδεχομένως τα σφάζανε για να τα φάνε, πονούσανε και ήταν. Ξαφνικά είμαστε τόσο agnostic. Καλά, μου δείχνει κάτι γιαγιάδες που είναι την κόδα, έτσι ένα κλάδο. Ναι, η προγιαγιά μου, το οποίο βέβαια κολλάει λίγο με αυτό που λέει, μανιάτισα πριν ρε παιδί μου που δεν την έσπασε, έκανε αυτό ρε παιδί μου, τη μυρολογούσε την κόδα. Έλεγε δύο λόγια. Και μετά θα σου πει. Καλά, και εγώ έχω. Δηλαδή, η γιαγιά μου σκότωνε το λαγό και μετά τον κράταγα για να βγάλουμε το δέρμα και τα λοιπά για να το κάνουμε στη φάδα. Όντω, δεν ξέρω. Κάπου εδώ θα περίμενε. Προκειμένου να πει την κατσαρόλα, τα έκανα όλα. Οκ, εγώ κοίταξα το πιο κοντινό που κάνουμε, που κάνω ψαροντούφεκο. Απλώ θεωρώ ότι είναι διαφορετικό το ψάρεμα και θεωρώ ένα σημαντικό κομμάτι διαφορετικού είναι το ότι και έχει λιγότερο αίμα, αλλά έχει και λιγότερη ακοή. Δεν ακού. Τι εννοείς. Έχεις λίγο, ρε παιδί μου, άμα τώρα μπαίνουμε σε πιο βία, όταν κυνηγάς για παράδειγμα ή όταν σφάζεις, είναι λίγο πιο μπρουτάλ αυτό το πράγμα. Αυτό μια φορά είχα πετύχει μόνο τη γιαγιά μου με μια κότα και με διέλυσε. Κότα δεν έχω δει. 3-4 χρόνια με διέλυσε αυτό το πράγμα. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει overplayed το ηθικό κομμάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία το φθηνό κρέας είναι πάρα πολύ θρεπτική τροφή για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα. Πρόσεξε όμως κάτι. Το θέμα έφυγε στο παλιά η τροφή ήταν μέρος του way of living. Τώρα που είμαστε στα γραφεία και είμαστε λιμένα και καθόμαστε. Τρώμε για ενέργεια. Και ξαφνικά τρέχουμε ή πάμε σε γυμναστήριο για να το κάψουμε. Έχουμε όλη τη γλυκερίδια στα 30 μας. Έτσι. Εσύ. Ναι, εγώ δεν έχω. Όχι, περίμενε. Εγώ ήμουνα μετά από ένα τσιμπούσι βγήκα. Εντάξει, αλλά την επόμενη. Και την όλη φορά πήγα και έκανα 3 εβδομάδες δίαιτα και έκανα το κρέας και πήγανε καλά. Πήγα μια εβδομάδα μετά και ήμουν στο 1/4, ήμουν στο 20%. Άρα τι κάνουμε, κάνουμε overspending για να κάνουμε μετά ένα νέο industry που είναι πώς να χάσουμε κιλά και πώς να έχουμε well-being. Όχι ρε, πρόσεχε τι τρως. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι να μην έχουμε. Προφανώς και τα ζώα δεν πρέπει να τα βασανίζεις. Κοίτα, με το συμβλάκι στα 3.50 ναι, ισχύει αυτό. Κοίταξε, να σου πω για παράδειγμα δεν τρώω φουαγκρά. Λαϊκός. Γιατί δεν τρώω. Έχει πάει όντως 3.50. Ναι. 3.40, 3.50. Τι λέτε. Wow. Ναι, οπότε. Okay. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει overplayed. Όντως δεν πρέπει να βασανίζεις τα ζώα. Το ξαναλέγω για παράδειγμα, δεν τρώω φουαγκρά γιατί μου φαίνεται απαράδεκτο αυτό το πράγμα που γίνεται. Γι' αυτό και έχει τύχει ρε παιδί μου να είμαι σε ένα εστιατόριο που δεν είναι ότι έχω φουαγκρά κάθε μέρα και να ξέρει από αυτά που σου φέρνουν διάφορα πράγματα και σου λένε να πάρει και αυτό που είναι ξέρω το καναπεδάκι με το φουαγκρά. Γιατί δεν το θεωρώ τρισάφλιο. Αλλά από το φθηνό κρέας τώρα είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν λεφτά. Και αυτή είναι μια πολύ καλή θρεπτική τροφή. Η φθηνή τροφή πάντως που λένε και που θα αλλάξει ριζικά είναι τα έντομα. Έτσι. Φαγητό από έντομα. Αυτό περίμενε ότι θα αλλάξει. Ναι, ρε, αλλά να σου πω κάτι θα είναι απολαυστικό. Δεν το καταλαβαίνει. Στο Βιετνάμ. Να σου πω όμως κάτι. Εγώ δεν έφερα. Αυτό που κάνουν μίξ και το κάνουν μπριζόλα. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει. Σαριζάκι ήταν. Εμένα μου δώσανε ένα κρασί το οποίο είχε μέσα ένα σκορπιό και μια κόμπρα, αλλά είπα γάματο. Αυτό είναι άλλο, ρε. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι φε, για εσάς τους Ευρωπαίους. Όχι, εγώ δεν έπαιξα πάρα εκεί. Πάντως, όχι, δεν θεωρώ ότι θα πάμε στα έντομα. Και να σου πω γιατί. Γιατί δεν είναι. Όχι, ρε, επειδή το λέει κάποιος, δεν είναι απολαυστικό. Ποιος θα προτιμήσει να φάει έντομα από μια μπριζόλα. Γιατί όταν θα παρουσιάσει τα μπριζόλα θα σου πούνε μικρομπέργκερ και θα το φας. Γιατί. Γιατί θα σου βάλω 30 ευρώ και θα το φας. Μπορεί απλά να φάω μπέργκερ. Να σου πω κάτι, με το μπέργκερ εγώ τρώω plant-based, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Είναι ωραίο, είναι οκ. Σε κράζουμε για τόσα πράγματα και δίνεις και έξτρα, δηλαδή. Περίμενε, είσαι τώρα αλήθεια, δεν κρίνω καθόλου. Δεν το ήξερα. Όχι, δεν κρίνω καθόλου, απλώς ρωτάω. Όχι, δεν είναι. Έχω να κάνω ερωτήσεις, είσαι vegetarian. Όχι, καμία. Οκ, γιατί είχα να ρωτήσω πράγματα. Δεν μπορώ να. Κοίτα. Εγώ έχω να πω κάτι. Χωρίς κρέας θα μπορούσα να ζήσω. Χωρίς τυρί θα μπορούσα να ζήσω. Τις προάλλες έμαθα έναν τρομερό νέο όρο. Vegan flakes.
Τα έχουν διάφορα πράγματα. Που τι είναι, ότι γενικά προτιμώ να τρώω vegetarian πράγματα, αλλά άμα μου έρθει και καμιά καλή μπριζόλα θα τη φάω. Α, ωραίο αυτό. Αυτό, δηλαδή, τρομερό, λέω, wow. Τα έχουν σκεφτεί όλα. Εκεί στην Καλιφόρνια πρέπει να έχουν δαιμονοποιηθεί τα κάμπους τώρα, καταρχάς. Οι υδατάνθρακες. Ξαναγυρνάνε τα ξανά. Πάντα οι υδατάνθρακες είναι ψηλά. Μπέργκερ και milkshake με πατάτα. Μαλάκα, το είδα αυτό στο Σιάτλ, δεν το πίστευα. Εγώ σαν Φρανσίσκο ήμουν, θυμάμαι, και είχα πάει σε ένα diner κτλ. Και ξαφνικά παραγγέλνω τον μπέργκερ μου με Coca-Cola. Μου λέει Coca-Cola, δεν θες milkshake. Και όλοι γύρω μου είχαν πάρει milkshake. Και μετά λέγανε πως φουτούσαν την πατάτα μέσα στο milkshake. Δεν έχεις δει παραγγέλνω. 8.000 θερμίδε στο γέμμα, ξέρω. Μα ήταν ενδιαστικό να φουτίξω την τηγανιτή πατάτα στο milkshake. Και μετά σου λέει, εγώ κάνω fasting, φίλε, τρώω μια φορά εβδομάδα. Ναι, ρε, φίλε, άμα τρώω το γέμμα, 8 μέρε. Για πείτε, προσέχετε τη διατροφή σα. Πάμε τώρα σε ένα τεχνητογείο σου. Για να τεχνικό. Όχι, όχι. Ό,τι λέγαμε τώρα το τεχνικό, δεν ήταν. Όχι, δεν ανέβουμε. Όχι, δεν ανέβουμε. Αλλά είναι τεχνικό. Θεωρώ και για το food engineering. Έτσι, έχει πολύ να ανέβει. Και μόλι ανέβουν προϊοντικά, θα έρθει το δικό μα κομμάτι. Το service. Data, supply chain, analytics, αλλά πρώτα πρέπει να ανέβει το product κομμάτι και το product εκεί είναι παραγωγή βαριά, food engineering εκτός των δικών μας κόμμα. Έχω να σου πω γιατί. Εγώ θα σου πω ότι διαφωνώ. Διαφωνώ ρε παιδί μου στο να φάω ένα burger το οποίο είναι plant-based. Ναι, και εγώ. Ας φάω μία πολύ ωραία σαλάτα, ας φάω οτιδήποτε άλλο, ας φάω ένα burger μανιταριών, παιδί μου, πώς να σου πω, κάτι άλλο. Το να πάρω κάτι το οποίο μοιάζει με μπριζόλα και το έχει φτιάξει ο άλλος στο 3D printer του από, ξέρω εγώ, μύγες και ακρίβες. Γιατί? Γιατί σε πειράζει αυτό το πράγμα? Γιατί ρε παιδί μου, δεν έχω λόγο να κοροϊδέψω τον εαυτό μου. Εμένα με ενδιαφέρει λίγο το γευστικό του πράγματος. Καταρχάς, σε αυτό συμφωνώ που λέει ο Μιχάλης. Υπάρχει μια φάση κρέας και να λες τι έφαγα τώρα. Καλύτερα να μην το είχα φάει. Και υπάρχει κρέας που το τρως και λες. Ναι. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα τουλάχιστον να τρώω κάτι που να το απολαμβάνω. Όχι επειδή είναι εύκολο. Γιατί το κρέας είναι. Το παίρνω, το πετάω, είναι προσταμένο, το βάζω στο φούρνο, το τρώω τελείως. Έτσι. Θα σου πω. Και γενικά είναι πολλά έτσι casual. Και τα λαχανικά που είναι πλημμένα, τα παίρνεις και τα βάζεις και τα σερβίρεις. Όλο μας το food culture πλέον είναι στο γρήγορο. Αν όχι στο fast food, αλλά στο. Α, μην μου αρέσει να ανάψω την πισταριά. Convenient. Να κοιτάξω κάτι, να το περιμένεις, να γίνει, να το γυρίσεις. Επίσης, εγώ να βάζεις το καρφάκι του πισταριά. Εσείς είστε μητασιών βέβαια, είστε του γκαζιού. Εγώ με καρβουνάκια. Ναι, αλλά κάθε πότε το κάνεις. Εγώ το έκανα. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα 3 φορές. Τι το ανάβεις, μπαμ, πετάς. Ναι, η ευκολία δεν είναι. Είμαι τον Μιχάλη. Το κάρβουνο έχει μακροπρόθεσμα άλλους. Για το ακριλαμίδιο και αυτά. Εντάξει. Ειδικά είναι καρκινογόνο. Δεν γίνεται να ζήσει μια ζωή. Δεν θα προλάβουμε να πεθάνουμε από όλα αυτά. Θα έχουμε πεθάνει από κάτι άλλο. Αυτό λέω. Να ελπίζει τη Pfizer το εμβόλιο κατά του καρκίνου, μήπως και το προλάβουμε. Εγώ λέω να ελπίζει να μην υπάρχει αθανασία, γιατί νομίζω ότι πες να είναι τραγική αυτό το state, παιδί μου. Είσαι αλήθεια ότι ξέρει ότι αυτό είναι πεπερασμένο, ρε παιδί μου, αρχίζει και κάνει. Λες, παιδί μου, πρέπει να τον εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο. Εγώ θέλω να. Λοιπόν, έρχομαι πίσω στην ερώτηση που έκανα, γιατί ρωτάω αν προσέχει τη διατροφή σου και θα σου πω γιατί. Είπες πριν από λίγο ότι πλέον έχουμε μια καθιστική ζωή που προφανώς οι θερμιδικές ανάγκες που έχουμε είναι λιγότερες και αυτό μας επηρεάζει. Είχα διαβάσει ένα blog που στο οποίο δεν μπορώ να το βρω τώρα, που είναι ένα άτομο το οποίο είναι προγραμματιστής και δούλευε κάθε μέρα, ξέρεις, 10 ώρες και έλεγε ότι παρόλο που έκανα και ποδήλατο, ξέρεις, κάθε μέρα και όλα αυτά, εμφάνισα θρόμβο και. Έχεις δει το πώς τρως και όλο αυτό να επηρεάζει το πώς μπορείς να κάνεις μια καθιστική δουλειά. Μετά τα 30 σου, το correlation μεταξύ του τρώω, πώς κοιμάμαι, τι πίνω, με την ψυχολογική σου διάθεση είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, άμα πεις μια μπύρα παραπάνω που πίνω βράδυ και κοιμήθεις μια ώρα αργότερα, το καταλαβαίνεις, το ζεις, το νιώθεις, το ζεις. Αυτό για σένα είναι ψωπαχούδι. Εμείς που είμαστε νέοι, δεν. Εγώ συμπάσχω για εσά. Ξέρετε, καταλαβαίνετε τον άνθρωπο τώρα, έτσι. Μιλάει ο άνθρωπος που είχαμε βγει για κοκτέιλ, μου λέει: εγώ θα πάρω ένα, γιατί άμα πιω δεύτερο δεν. Ναι, αλλά εγώ με το αλκοόλ πάντα ήμουν έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ από πάντα να πιω πολύ αλκοόλ. Δηλαδή, στο ένα είμαι με το ζόρι. Οπότε σε αυτή τη βάση, όταν πολλά πράγματα κάνουμε για την εφορία μας. Να περνάμε καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Όχι διαφορετικό. Ένα σημαντικό ποσοστό. Όχι αυτό, και αυτό ισχύει. Με την άλλη έννοια. Okay. Επομένως, δεν αξίζει να προσέχεις το τι τρως και πώς ζεις για να περνάς καλά. Είχα αυτή τη σκέψη τελευταία. Όταν αδυνάτησα πέρυσι, για πολλούς διάφορους λόγους, βοήθησα σε καραντίνα. Έτσι. Κάθε μέρα παραμένα μπορούσα να τρέξω. Ήμουν σπίτι προς χατή, έτρωγα, το μαγειρεύαμε. Με το φύγαμε την καραντίνα πήρα 6 κιλά.
Εγώ ξαναμπαίνω σε μπορεί. Κάτι να πήρα 6 κιλά γιατί προσέχαμε πάρα πολύ. Τουλάχιστον να με δύο μπουκάλια κρασί. Εντάξει, όχι δύο άτομα, έρχονταν και άλλοι φίλοι συνέχεια, παιδί μου και αυτά. Α πάρετε την καραντίνα και τα λοιπά. Αυτό. Ναι, τυπικά τη πάμε, ρε παιδί μου, αλλά. Πρακτικά όχι, ρε. Είχαμε δημιουργήσει. Μπορεί να δεν κάνει από το Υπουργείο, δεν ξέρω ποιο Υπουργείο ήταν αρμόδιο. Καταρχά δεν είπα πια καραντίνα, άρα μπορεί να επιτρεπόταν τότε τα άτομα, αλλά γιατί είχαμε κάνει ένα micro bubble με άλλον. Ενάμιση φίλο, ρε παιδί μου. Πάλι το παλιό αυτό. Έτσι, εκεί τα κορονοπάρτι ήταν με τα φωτορυθμικά κι αυτά. Όχι, δεν. Αυτά με τίποτα. Περπογράμμι, καράντι. Όχι. Ερχόταν ένα φίλο, ρε παιδί μου, γι' αυτά τρώγαμε σαν ζώα. Δηλαδή ήταν διατροφολογικά, ενώ τρώγαμε καλή ποιότητα φαγητού, η ποσότητα και όλα αυτά, ρε, και το μείγμα δεν ήταν καλό. Εγώ δεν στερήθηκα τίποτα, αλλά δυνατήσαμε. Και πολύ εύκολα και γρήγορα. Το άγχος είχε πεθάνει, τότε είχε γίνει σαν σιάχτρο. Ναι, αλλά έγινε με εύκολο τρόπο. Α, χωρίς τέτοιο. Σε αυτό που έλεγες επίσης, νομίζω υπάρχουν διάφορες μελέτες, δηλαδή δεν υποτίθεται μαζί, γιατί κάθε μελέτη λέει κάτι άλλο. Που λέει ότι πιο σημαντικό είναι η άσκηση εν τέλει. Και ήδη άσκηση. Δηλαδή, είχαν πει ότι οι Ιάπωνες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ζωής, γιατί κάνουν πολύ περπάτημα. Είναι λίγο mix. Γενικά, νομίζω το baseline σε φτιάχνει διατροφή και απλά, ρε παιδί μου, το έξτρα μάλλον το κάνεις με άσκηση, κάπως έτσι. Η άσκηση ουσιαστικά σε κάνει να αντέχεις στη φθορά. Ναι. Αν κάνεις πολύ άσκηση, φτύνεις τον οργανισμό σου, δηλαδή χόντρους, άμα τρέχεις πολύ έντονα. Αλλά με κάνεις μια ήπια άσκηση, η καρδιά σου αντέχεις ό,τι πλακέ την ταΐζεις. Σε πάθος χρόνου. Ναι. Αυτό είναι. Λέει, έχει μεγαλύτερη αντοχή τη γυμνάσεις. Για μένα η άσκηση ήταν τα τελευταία 14-15 χρόνια. Είναι βασικό κομμάτι της ζωής μου. Πλέον ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή ποτέ δεν θα χάσω τη γυμναστική μου. Γιατί για μένα είναι κυρίως ψυχοθεραπεία. Δηλαδή λόγω δουλειάς, του στρες κτλ. Πρέπει να έχω κάτι για να το φέρω. Τι κάνεις, ναι, γυμναστήριο πας. Τι τρέχεις, τι κάνεις. Περπάτημα, τρέξιμο και TRX μια-δύο φορές την εβδομάδα. Οκ. Πώς φαίνεται TRX? Ωραίο. Μια φορά πήγα να υποθυμίσω που έκανα. Ναι, εγώ δεν θα κάνω τόσο, ξέρεις, έντομο κτλ. Πάρεις ένα αξιόψωρο σε αυτά, δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, γενικά, επειδή μου... Ο Πάρης θεωρεί ότι επειδή από κάτι που δεν το έχει κάνει, δεν έχει πάθει ποτέ κάτι. Ναι, ναι. Μπορεί να το κάνει στα άκρα, ναι. Ναι, όχι, εγώ. Μπαίνω φουλ κατευθείαν αυτό. Όχι, εγώ πάντα χαλαρά. Φαίνεται ότι δεν είμαι γυμνασμένος. Αυτό. Αν ήταν να κάνω γυμναστική, είναι γιατί δεν το κάνω στα άκρα, το κάνω για να το απολαύσω. Δηλαδή, ενώ η γυμναστική μου αρέσει. Τελευταία το μπήκα σε αυτό το mood, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ περίεργο, αλλά απολαυστικό. Οπότε λέγαμε για διατροφή και τέτοια πράγματα, plant-based και ωραία. Καμία άλλη έτσι άποψη σκληροπυρηνική σε αυτό το κομμάτι? Κοίτα, εγώ γενικά είμαι πολύ μεγάλος φαν της μικρής κουβέντας, τα ακούω. Τα ακούω, όπως έλεγα, στα μάξι. Και έτσι πολλές φορές μου αρέσουν οι απόψεις σας, αλλά κάποιες φορές παιδιά διαφωνώ κάθετα. Θες να πεις αυτό που διαφωνούσες? Όχι, είναι άσχετο. Θυμάμαι πολλές φορές. Το 50 ευρώ και το ξέχασα που πήρες το πρωί. Δηλαδή, ξέρεις, έχετε μιλήσει πολλές φορές για το scaling, για τέτοια πράγματα, για growing. Και διαφωνώ, διότι καταλαβαίνω ότι δεν έχετε, ας πούμε, φέρει κόσμο κτλ. Που να έχουν πραγματικά ultra growth. Ξέρεις, για μένα πλέον τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, διότι ζούμε το mega growth ξανά και ξανά. Ο τρόπος που. Θυμάσαι κάτι με το οποίο διαφωνούσες κάθετα από αυτά που είπαμε? Και εμείς διαφωνούμε τον εαυτό μας πολλών που λέγαμε πριν δύο χρόνια. Α, ναι, μα αυτό, καλά, αυτό έλεγα σήμερα το πρωί στο νησί. Λέω, βλέπω κάποια άρθρα που έγραφα πριν 3 χρόνια, 4 στο blog μου. Αυτό ο Μιχάλης. Όχι, αυτό ο Μιχάλης δεν έχει ιδέα, αλλά ξέρεις, είναι θέμα. Εξελικτικό. Εξελικτικό, εντάξει, προφανώς έχουμε άλλες παραστάσεις. Και για πες, τι είναι για παράδειγμα κάτι το οποίο έχεις ακούσει και σου λέτε που διαφωνείς και... Με τον growth, λέει το. Ναι, σχέση με λίγο διαφωνούμε με τον growth πολύ. Όχι, με το πώς αντιλαμβανόσαστε τον growth, το δεν θυμάμαι. Απλά ήθελα να πω ότι κάποιες φορές απλά... Δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να γίνεται κάποιο σχολιασμό μετά. Πού θέλετε, κάτω από το YouTube να μπαίνουμε. Ναι, γενικά στο YouTube βλέπουμε σχόλια και πλέον έχουμε και το newsletter. Το οποίο μπορούμε και private να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Ναι, δηλαδή, άμα απαντήσει στο newsletter, έρχεται στον Αντώνη και σε μένα, κάποιο απαντάει. Α, ωραία, οκ, okay, ναι. Θα αρχίσω. Ναι, μικρή κουβέντα τελεία. Γράφει στο newsletter και θα παίρνει. Τώρα, αυτή τη εβδομάδα, το οποίο είναι πριν κάμποσε, το θα το γράψω σήμερα. Λοιπόν, θα πρέπει να σου βάλω να σου έρχεται email reminder στο Slack. Ισχύει. Email reminder. Newsletter για να γράφει. Newsletter για να γράφει. Πάω, καλό.
Θα του κάνω assign task. Α, ωραία, θα πρέπει και θα απαντάω σε αυτό το email και αυτό θα το νιώσω μετά που θα μιλήσω άλλο. Τέλεια. Για πες. Οκ. Okay. Ωραία. Να πω κάτι σε αυτό πάντως. Δεν ξέρω ναι. Με πάρει το που αναφέρεσαι. Υπάρχει growth και growth. Mm-hmm. Υπάρχει το growth στο VC-based που είναι παίρνεις άτομα ράδα γιατί έχεις κάποιους στόχους που να τους πετύχεις. Αυτά τα πράγματα ξέρεις ότι δεν έχουν financial νόημα και ότι σε ένα με δύο χρόνια θα πωλήσω τη μισή μου εταιρεία για να είμαι viable πλέον. Απλά προσπαθώ να πετύχω κάποιους στόχους, έτσι. Υπάρχει και αυτό το growth. VC μετά VC, κάποια στιγμή κάνεις το μεγάλο σημάζεμα, μπαίνει η εταιρεία σου σε μια φάση που ο CFO κάνει έλεγχο της εταιρείας και ετοιμάσαι για IPO ή για πώληση. Μηδέν είμαστε σε αυτή, το ξεκαθαρίζω. Ναι, εμείς έχουμε πάρει ένα πολύ μικρό round, αλλά αυτό θέλω να πω. Στο κομμάτι που είμαστε εμείς, το κάθε άτομο που παίρνουμε μας πονάει και ενώ το έχουμε δουλέψει για να το πάρουμε. Okay. Και όταν παίρνεις και 50 και 100 άτομα μέσα σε ένα χρόνο, εκεί αγχώνεσαι και περισσότερο πώς μπορείς να διαχειριστείς όλους τους ανθρώπους. Mm-hmm. Και πώς να κάνεις το. Να, ας πούμε, στο φετινό πλάνι, μεγαλώσαμε με άλλα 100 άτομα okay. χοντρικά. Στο φετινό πλάνι, ξαφνικά κάνουμε realize ότι φέτος πρέπει να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους 14 μισθούς. Ενώ πέρσι ήταν πιο οικονομικό γιατί τον πήρε τον άλλο Νοέμβριο, αλλά του έδωσε 3 μισθούς, τον πήρε σε δεν ξέρω πότε. Ξαφνικά τώρα έχει να δώσει 14. Άρα ξέρεις, αλλάζει τρομακτικά το budgeting σου και το planning σου και ναι. το new growth plan που έχεις κτλ. Πάνω στο χάρι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Για πες είμαστε experts αυτό. Ναι, το οποίο κολλάς αυτά που λέγαμε πριν. Θες να πάρεις προγραμματιστές. Εκεί ξέρεις, παιδί μου, και ότι θα δω κανένα GitHub, ρε παιδί μου, account, καμιά δουλειά προηγούμενη που έχει κάνει. Όταν έρχεται η ώρα να πάρεις κάποιο άτομο το οποίο είναι ένας product manager ή associate ή director of something ή whatever που δεν μπορεί να δεις κάποιο δείγμα δουλειάς. Βλέπεις. Στέλνουμε exercise, δηλαδή θέλουμε να δούμε πώς σκέφτεται. Αυτό ήθελα να δω. Πώς, για παράδειγμα, προσλαμβάνεις ένα άτομο το οποίο δεν είναι designer ή προγραμματιστής και θες να δεις. Σε product εννοείς. Οτιδήποτε. Θες να πάρεις ένα director of κάτι. Αυτό εκεί πέρα. Καταρχάς, εγώ director, έχουμε κάνει hire ένα director. Κυρίως είναι άτομα τα οποία τα ξέρουμε. Okay. Τα έχουμε δει, επικοινωνούμε για 6-9, μπορεί και 12 μήνες. Φαίνεται ότι υπάρχει χημεία και πάμε προς τα εκεί. Άρα είναι μια πιο σίγουρη. Στο δικό σου department. Σε άλλα departments έχουμε προσλάβει κόσμο καθαρά από interview και πιο ψηλά στελέχη. Καθαρά μέσω του interview process. Υπάρχει μια διαδικασία, η χημεία είναι από τα πιο σημαντικά για μένα. Φυσικά σε αυτές τις θέσεις θες μια προϋπηρεσία και πρέπει να καταλάβεις ακριβώς τι έκανε. Και όπως λέω πάντα σε ένα interview είναι δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, okay, εγώ σου κάνω interview να δω αν μου κάνεις, αλλά από την άλλη πρέπει και εσύ να με κάνεις interview για να δεις αν σου κάνω εγώ. Δηλαδή αν αυτό που εγώ προσφέρω στην εταιρεία εν τέλει καλύπτει και τις δικές σου ανάγκες, γιατί δεν είναι ότι επειδή εγώ έβγαλα ένα job description, δηλαδή ένα πράγμα που έλεγα είναι ότι εγώ μπορώ να βγάλω μια αγγελία για marketing director, αλλά να σε βάζω να καθαρίζεις δραπανάκια. Το τίτλο αυτό τον έχεις, αλλά ξέρεις, δεν είναι το αντικείμενο. Το παράκανες. Αυτό που θέλω να πει ο Μιχάλης είναι στη φάση στην οποία βρισκόμαστε, που αλλάζει ο οργανισμός. Δηλαδή το πόσο μας σε 6 μήνες δεν θα είναι ίδιο με το σήμερα. Θέλουμε άτομα τα οποία να έχουν ένα startup mentality. Και αυτό, βασικά, αυτό που είπα είναι ότι. Γιατί είναι πολύ το marketing. Όχι, οπότε δεν κάνουμε χάρη. Όχι, όχι. Απλά λέω. Αυτή είναι η στιγμή του podcast. Περίμενα. Μια μισή ώρα προσπαθούμε για αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο τίτλος δεν σημαίνει ότι είναι και το day-to-day job. Πρέπει λοιπόν ο κάθε candidate να προσπαθεί να καταλάβει. Οκ, day one έρχομαι στη δουλειά. Τι κάνω, ποια είναι τα responsibilities. Όχι, φυσικά αλλάζει. Τι σημαίνει αυτό ο τίτλο για την Orphan, ναι, αυτό. Ο τίτλο για την Orphan και όχι απλά, οκ, εγώ ήθελα να γίνω director, γιατί είναι το φυσικό μου επόμενο μονοπάτι. Άρα θα πάω στην Orphan που έχει τώρα ανοιχτό director position. Να το βάλω σε μια άλλη βάση. Το τι κάνει ένα CM ή ένα PM ή ένα engineer είναι straightforward. Τι είναι ο CM. Engineer manager είναι. Οκ. EM. Ένα EM. Είναι leader, όπω έχουμε αλλάξει και έτσι. Είναι κάτι που είναι well defined. Γιατί εκεί ουσιαστικά είσαι στην παραγωγή. Έχεις input, έχεις στόχους, έχεις output. Όταν φεύγεις από αυτό το ρόλο που δεν έχεις day to day, όλοι περνάμε και εγώ περάσει μια κρίση της ταυτότητας. Τι κάνω, τι περιμένει ο οργανισμός από εμένα. Έχουμε άτομα τα οποία έχουν τάσεις ενδεχομένως να ξαναπάνε στις παλιές συνήθειες.
κοιτάνε να λέγουν roadmap, κοιτάνε το τσιγάρο, να λέγουν όλοι. Εκείνη που περνάνε όλοι είναι μια μεγάλη φάση. Αυτό που λέμε, γιατί και εμείς το περάσαμε, και εγώ το πέρασα, έτσι. Εγώ πέρασα από διάφορους ρόλους στην αρχή μου, ήταν ότι, έκανα follow το Σφέλια στο Twitter, απίστευτος. Γιατί πράγματα που τα ζω μου δίνει ένα tweet και ξαφνικά λέω αυτό ήταν. Λέει ότι ο οργανισμός είναι πιο σημαντικός από τη θέση. Okay. Αυτό που όταν φεύγεις πλέον από την πατημένη και σε director, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είναι θέμα τι job description σου έδωσα. Είναι θέμα σε ποια φάση είναι ο οργανισμός, να τον αναγνωρίσεις, τι χρειάζεται να κάνεις σήμερα, που μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να κάνεις αύριο, πρέπει να κάνεις, και να καταλάβεις τι είναι σημαντικό και να το εκτελέσεις. Να το επικοινωνήσεις βασικά και να το φέρεις απέρα. Ας πούμε, εμένα η δουλειά μου είναι να είμαι γραμματέας του UC. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι, εντάξει, δηλαδή πρέπει να. Δεν είναι. Η δουλειά του Μιχάλη, ας πούμε, είναι να είναι amplifier αυτά που του φέρνουμε ο καθένας από τους VP. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε, αυτό αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Εγώ λέω γραμματική υποστήριξη, αλλά εντάξει. Το λέει ωραία και αυτό είναι product manager. Εγώ το πω διαφορετικά. Ο Μιχάλης είναι πολιτικός και μέσα στο γραφείο του. Okay. Που του κάνουμε. Του ετοιμάζουμε τα πώληση. Το τα δίνουμε και του λέμε ότι αυτό εισηγούμαστε. Πρέπει να φάω το σκατό δηλαδή. Εγώ να δω να ανακοινώσω. Αυτή είναι η επικοινωνία μας. Να σου πω, ποια είναι η διαφορά του CTO και του Head of Engineering στην Orpheum? Μέρα με τη νύχτα. Θα δω. Μισό. Όχι, επειδή είπαμε ότι ο κάθε ρόλο έχει να κάνει και με την κάθε εταιρεία, ρε παιδί μου. Οπότε. Head of Engineering. Μισό. Κοίτα. Υπάρχει Head Director, VP, EVP, SVP. Ωραία. Εσύ να λες και εννοεί. Ο απόλυτο. Έχουν και ναι. Διάμεσα νομίζω επίπεδα στην Orpheum. Αυτό. Κάτω από τον CTO στο οργανόγραμμα τη Orpheum. Έχουμε ουσιαστικά τον EVP. Ο VP of Engineering, ωραία. Ναι. VP of Engineering. Ποια είναι η διαφορά? Ουσιαστικά, ο ρόλο μου στην Orpheum είναι να κάνω oversee και να φροντίζω να align το engineering με το product και το data. Ωραία. Και ο υπόλοιπο οργανισμό με αυτά. Άρα εμένα η δουλειά μου είναι κυρίως αυτό το alignment, οπότε το product το τρέχει ο Ιωσήφ, το engineering το τρέχει ο Δημήτρης και όλο το data ο Αργύρης. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι ουσιαστικά σε μια άλλη εταιρεία που θα έχει περισσότερους chiefs ή chiefs. Εμένα είναι μια θέση να κάνω align αυτούς τους τρεις και μετά αυτούς τους τρεις με τον υπόλοιπο οργανισμό. Ωραία. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ωραία. Ναι, απλώς έχει τύχει να έχουμε βρεθεί σε συζητήσεις και που ήταν και δική μου απορία αρκετά σημαντικά στο παρελθόν. Ποια είναι η διαφορά ενός VP of Engineering και ενός CTO που είχε ένα τσιμικό σχέδιο. Γιατί είναι και οργανισμός. Ναι, και ειδικά κατά την Orpheum. Αλλά νομίζω αυτό το οποίο βλέπω τώρα από τον Μιχάλη φαίνεται και ένα από τα πιο έτσι, ξεκάθαρα παραδείγματα το πώς διαχωρίζονται αυτοί οι ρόλοι. Και συγγνώμη, βλέπω πιο πολύ ότι ο VP of Engineering είναι ένας ρόλος ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με το engineering και ο CTO με τον συντονισμό της εταιρείας τεχνικά, δηλαδή κάπως έτσι. Ο Μιχάλης είναι σε μια διόρυθμη περίπτωση γιατί από τη στιγμή που κάνω εγώ report στο Μιχάλη είναι και ο CTO. Δηλαδή, αυτή που κάνει report στο product είναι ο CTO. CWO, Chief Whatever Officer. Σε άλλες εταιρείες ο CPO με το CTO πλακώνονται. Έτσι. Μα και εμείς έτσι ήμασταν. Δηλαδή, ο Chris ήταν CPO στην Orpheum. Απλά όσο μεγάλωναν και άρχισαν να γίνονται δύο departments, οπότε να μην υπάρχει τόσο alignment. Γιατί άλλο budget είχε το ένα άλλο roadmap. Συμφωνήσαμε με τον Chris, οπότε ο Chris λέει: ωραία, εγώ θα πάω στο ρόλο του CFO, γιατί έχει και background. Οπότε είχαμε ανάγκες εκείνη την περίοδο στο finance και μου το έδωσε για να υπάρχει αυτό ακριβώς το alignment. Mm-hmm. Ώστε να μην υπάρχει, ξέρεις, να μην δημιουργούνται politics, να μην υπάρχουν άλλες δυναμικές. Ξέρεις, εφόσον πλέον, ξέρεις, ωραία, είναι όλοι κάτω από μια κοινή γραμμή και μια κοινή ομπρέλα, δεν μπορούν να κάνουν politics. Ενώ, ξέρεις, τα politics σε έναν μεγαλύτερο οργανισμό αρχίζουν και γίνονται πιο περίπλοκα. Mm-hmm. Οπότε εμείς προσπαθούμε αυτά να τα εξαφανίζουμε όσο μπορούμε. Okay. Το θέμα είναι ποιος δίνει το πρόσταγμα. Ο CEO, ο CPO. Αυτό είναι το ερώτημα σε μια εταιρεία. Γιατί αν υπάρχει πολυφωνία. Εμείς έχουμε πολυφωνία, βέβαια έχουμε το S-Team. Εμείς μας αρέσει πάρα πολύ Amazon στον τρόπο που μεγάλωσε, οπότε αντιγράφουμε διάφορα practices από εκεί θα έλεγα. Γι' αυτό γράφεις documents. Δοκιμάζουμε. Ναι, αυτό. Είναι Jeff Bezos. Το 6Pager, παιδιά, μας έχει δουλέψει. Ποιο το 6Pager της Amazon. Μας έχει δουλέψει, το αγαπάμε. Λοιπόν, τι να σου πω, το χειρότερο από ένα document είναι μια παρουσίαση. Το χειρότερο από μια παρουσίαση είναι ένα meeting. Το χειρότερο από ένα meeting είναι ένα brainstorming meeting. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα δύο ώρα στο calendar με 20 ανθρώπους.
Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι κάτι που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες. Ναι, βέβαια. Όταν έχεις ένα μεγάλο οργανισμό, θα. Το δύο-ωρο meeting, λέω. Ένα δύο-ωρο meeting με 20 παρεμπισκομένους, χωρίς ατζέντα, χωρίς owner και χωρίς να εξτρέψει το τέλος. Μιλάμε χάσιμο χρόνο, δηλαδή αν υπολογίσεις την ανθρωπόρα αυτών των ανθρώπων επί δύο ώρες, επί 20 άτομα. Ναι, κάποιο πρέπει να του φύγει από το balance. Πήραμε ένα νέο άτομο. Sorry, γίνομαι τεχνικό εδώ πέρα, αλλά εμένα αυτά με προβληματίζει πάρα πολύ. Πήραμε ένα νέο άτομο από το εξωτερικό και έρχεται ξαφνικά και κλείνει ένα meeting. Στέλνουμε ένα email. Φωτογραφίζει. Ελπίζω να μην ακούει μικρή κουβέντα. Ποια είναι η ατζέντα. Μην ανησυχείτε, το χειριστώ εγώ. Ποια είναι το topic που θα συζητήσουμε. Ποιο είναι ο στόχο στο meeting. Δεν παίρνω απάντηση. Σε άλλη εταιρεία, όχι στην όρφη μου. Ξαφνικά μπαίνουμε σε ένα meeting το οποίο παιδιά ήμασταν 20 άτομα, ήταν όλη μου ομάδα. Unplanned, unmanaged, κανένα τίποτα notes και έφυγα από αυτό το meeting, το οποίο ήταν brainstorming και καλά και απλά έστειλα ένα ξεχεστήριο email ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και όποιος άλλος από την ομάδα μου βρεθεί ποτέ σε αυτό το meeting θα πρέπει να αποχωρήσει. Ναι. Έχω πει και εγώ σε meeting πάντως που το μόνο νόημα ήταν να πούνε 10 διαφορετικοί άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου και εμένα την άποψή τους και μετά να μου βγάλουν άξιο έντζι και να μην έχει κάνει. Ήμασταν 20 άτομα για 3 ώρες, ξέρεις πόσο κόστησε αυτό το πράγμα. Ναι, εγώ ας πούμε προτιμώ αντί να κάνουμε τέτοια meeting, δηλαδή όχι okay, να βρεθούμε, τέλεια να βρεθούμε με ντόνα και καφέ να. Να φάμε τουλάχιστον. Ναι, να μην το παίξουμε όμως ότι είναι δουλειά. Αυτό, δηλαδή, ξέρεις, αν εγώ με τον Πάρη πρέπει να περάσουμε και λίγο χρόνο, γιατί δεν περνάμε να πούμε και μια βλακία, να καταλάβω ο Πάρη που βρίσκεται ή να κάνουμε ένα έτσι, ξέρεις, ανθρώπινο sync, it's fine. Αλλά ας μην το ονομάσουμε δουλειά, γιατί χάνουμε όλο τον χρόνο, θα παίζουμε με τα κινητά μας κτλ. Δηλαδή, εγώ πλέον προτιμώ πολύ μικρότερα meetings, χωρίς κινητά, χωρίς laptop, με ουσία. Λοιπόν, ήθελα το κρατήσω πριν αυτό που το ξανά είπες. Αυτό με τα κινητά μου θύμισε. Είχα κάνει μια παρουσίαση πριν κάνα μήνα περίπου σε ένα. Είχε έρθει ένα γαλλικό business group μου και μου είχαν φωνάξει να του κάνω μια παρουσίαση πάνω σε κάποια πράγματα. Και με τον μπαίνω στην τέτοια, βλέπω ότι υπεύθυνη ρε παιδί μου το business group και τώρα σε παιδιά που ήταν ξέρω, 20-22 χρονών κάπου εκεί. Πήγαινε και του μάθε τα κινητά ρε φίλε για να παρακολουθήσουν και μένα μου κάνει πάρα πολύ περίεργη. Το κάνει και εμείς, μεγάλο το κάνει. Εγώ το κάνω. Δηλαδή, όταν έχω κάποιο σημαντικό meeting, γυρίζω το δωμάτιο να μαζέψω τα κινητά. Στο διάλειμμα μπορεί να το δει το κινητό σου. Αλλά ξέρει, γιατί να απλώσω ένα meeting να γίνει σε 3 ώρες ενώ μπορεί να το κάνω σε 1 ώρα, αν έχω το focus όλο. Ο πιο εύκολο τρόπο να κρατήσει το focus όλο είναι όταν δεν έχουν κινητά, δεν έχουν laptops. Να πω δύο πράγματα. Δεν θα έπρεπε να έχουν κινητά από μόνοι του, δηλαδή μου κάνει εντύπωση να του το κάνει εσύ αυτό βέβαια. Να πω, να πω δύο πράγματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι ασέβεια να γίνεται ένα meeting και εσύ να είσαι κάπου αλλού. Δεν είναι σωστό. Ξεκινάμε από εκεί. Σχετικό είναι το ασέβεια, θα σου πω ότι σου μετά. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι εδώ έρχομαστε για ένα σκοπό. Να συναντηθούμε και να μιλήσουμε. Οποιοδήποτε παρεκκλίνει από αυτό εκείνη τη στιγμή. Για να το κινητό μου στα δωμάτια. Όταν κάποιο βάζει ένα meeting. Το οποίο δεν έχει ατζέντα, δεν έχει στόχο. Δεν το συντονίζει σωστά. Μην πα. Άπαξ και μπαίνει, αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνει σωστά. Δεν είναι εύκολο. Αν παίρνει ένα άτομο το οποίο είναι πάνω από σένα ιεραρχικά και δεν μπορεί να έχει και απευθεία σχέση, να πει αρνούμε πώ. Έχουμε άτομα που είναι έτσι. Να αρνούμε πώ στο meeting. Ξεκινάνε άλλε συζητήσει. Είναι ασέβεια όμω. Γιατί αυτή τη στιγμή εδώ έρχομαστε για να κάνουμε ένα meeting. Όταν συμπαίνει σε ένα meeting και δεν είναι το ίδιο πάντω. Εγώ θέλω να κάνω decline, δεν μπορώ και χαζεύω στο ξέρω, ναι. Instagram. Ναι, όχι, έχει, λιγότερα προσωπική, έχει λιγότερη προσωπική ναι. Κόντρα. Έτσι. Γι' αυτό και εγώ κάθε meeting που τρέχω και πολλέ φορέ σταματάμε meeting. Που ξαναξεκινάμε meeting, αλλάζουμε meeting. Μέχρι να δούμε τι δουλεύει. Άμα δω ότι για 1, 2, 3 φορέ η ομάδα μου είναι disengaged. Κάτι πάει λάθος, το αλλάζουμε. Ναι, έτσι. Το αλλάζουμε και εγώ το κάνω συνέχεια στο δικό μου calendar. Δηλαδή, κάνω επίθεση στο calendar μου, βλέπω και ποια meeting με ζορίζουν. Ποια meeting δεν προσφέρω value και θα φύγω. Completely. Ναι, αλλά αυτό και εσύ παίρνεις μία θέση. Όταν μπαίνεις εσύ μέσα σε ένα meeting και είσαι με το κινητό, εκείνη τη στιγμή, ξέρω εγώ, καταρχάς είσαι passive aggressive. Δηλαδή, δεν σ' αρέσει το meeting, είσαι passive aggressive. Αυτό συμπεριεκτός στο meeting. Δηλαδή, πρέπει να βγεις έξω να πεις ένα ποτό και να είσαι έτσι. Γιατί έχουμε θυσμό αν μη τι άλλο στα κινητά μας, έτσι. Δεν είναι μεγάλο ναι. Το smartwatch, ας πούμε, εγώ δεν έχω smartwatch ακόμα γιατί θα μου εντείνει την ανάγκη να απαντάω στο κινητό. Καλά, δεν έχει notifications. Εγώ το έχω κλείσει όλα τα notifications. Ναι, δεν έχει notifications. Απλά μετράει εδώ πέρα τυχαίο. Εντάξει, οκ, άρα θες να. Θέλω να σου πω ότι είναι καλύτερο. Το Apple Pay. Δηλαδή κάνεις παπά. Εντάξει, έχω το κινητό μου, κάνω τακ τακ και το κάνω. Ρε φίλε, δεν είναι άλλο το.
Και κάνει σπαγκάτο και κάνει το. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ στυλ. Είναι πάρα πολύ παπ με τη μία. Και επίση ειδικά στα διόδια που εντάξει πλέον το είπα. Όχι. Υπάρχει κάτι που λέγεται e-pass βέβαια. Ναι, και πιάνει παντού, αλλά πριν πιάνει παντού το e-pass. Πριν πιάνει παντού δεν είχε εσύ η Apple Pay στην Store. Είχα, είχα ρεύολη. Θέλει να τα πει. Δεν είχε. Το ενιαίο e-pass είναι πιο πριν έρθει το. Όχι, στην Ελλάδα. Ναι. Όχι, ρε, αφού όχι. Το Revolut ήταν χρόνια. Το Revolut ήταν πέρυσι. Ναι, ρε. Πέρυσι. Ναι, ρε. Μόνο. Σε όλα τα διόδια της Ελλάδας. Okay. Ναι, ναι, ναι. Πριν ήταν σίγουρα κάτω, αλλά η κεντρική Ελλάδα δεν είχε. Να πούμε για το 6-5 γιατί το σκοτώσαμε. Α, ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, το ψάχναμε καιρό. Είχα ακούσει ότι το κάνει η Apple, ή συγγνώμη, η Amazon. Τι κάνει, πείτε μου. Κάνει, τρέχει meeting με 6-5. Η λογική είναι σε 6 σελίδες πρέπει να επικοινωνήσει ότι χρειάζεται. Πολλές δεν είναι. Ε? Πολλές δεν είναι. Ναι, μπορεί να πας και του pager για άλλο meeting, αλλά θα σου πω τι είναι. Ουσιαστικά δεν είναι απλές αποφάσεις. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές. Okay. Δηλαδή, launch ενός νέου product line. Αλλαγή στρατηγική. Το πρόβλημα που είχα όλα αυτά 2-3 χρόνια που έψαχνα να δω πώς γίνεται είναι ότι ό,τι material υπήρχε online περιγράφει ένα πολύ strict structure. Που σου έλεγε ότι θα κάνεις αυτό, θα κάνεις tenants, θα γράφεις PNL. Και λέω εντάξει, με αυτό το structure πώς το τρέχανε. Δεν κάνει απλά παντού. Δηλαδή, αν έχω μια αρχική ιδέα, πώς μπορεί να έχω πει μια αρχική ιδέα. Βγήκε πάλι τα κονομοδιαφημίση, απίστευτο book, Working Backwards, last year. Είναι από τα Game Changing, που σου περιγράφει πώς η Amazon έφτασε το που έφτασε. Η αλήθεια είναι ένα ωραίο βιβλίο. Και γενικά πώς όλοι χειρίστηκαν τον Bezos. Που και αυτό είναι ένα μεγάλο σημαντικό πρόβλημα σε διάφορα στάδια. Πώς χειρίζεται ο co-founder. Έτσι, δηλαδή, περιγράφει μέσα πώς το management layer αφαίρεσε όλο αυτό το κακό πράγμα που είχε, το τοξικό, και έφτιαξε ένα ενδιάμεσο layer που είχε τα προβλήματά του πάλι, γιατί ο Bezos αποφάσιζε, αλλά είχε μια αυτονομία. Το Spacer ουσιαστικά τι είναι, αντί για PowerPoint, κάνει document. Okay. Αυτό, απλό σαν ιδέα. Σε 6 σελίδες, με συγκεκριμένη γραμματοσυρέμικα και το κάνει tiny, βάλε ό,τι χρειάζεται, βάλε παράλληλα και το Q&A session στο τέλος του, δηλαδή περιέγραψε από πριν ερωτήσεις που περιμένεις να λάβεις, το οποίο είναι πάρα πολύ win point, γιατί καταλαβαίνεις το κοινό σου. Μπαίνεις στα παπούτσια του. Ναι, και, και όχι μόνο αυτό. Στη διαδικασία για να το παρουσιάσεις, ας πούμε, π.χ. στο C-level, περνάς από διάφορα στάδια. Στο manager σου. Στο manager σου. Όλοι κάνουν σχόλια, κάνουν review. Οπότε γυρνάς και κάνεις, συμπληρώνεις και το Q&A καθώς κάνεις το review process. Επίσης, πριν σε 6 σελίδες, πας και αφαιρείς σιγά-σιγά τα μία απαραίτητα. Δηλαδή το ξαναδιαβάζεις. Mm-hmm. Αφαιρείς επίθετα. Αφαιρείς πράγματα που δείχνουν ότι είσαι biased. Λοιπόν, αν σου πάρει 1-3 μήνες να το βγάλεις, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Και μετά μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και του λες: επειδή ξέρω ότι σου στείλει offline ή από πριν, δεν το διαβάσεις. Το ξέρουμε όλοι, παιδιά. Άμα στείλει ένα document για το χύψη λόγο, δεν το διαβάσει κάποιος. Έχεις 15 λεπτά να διαβάσεις και νομίζω 20 λεπτά να διαβάσεις και να κάνεις σημειώσεις και μετά ξεκινάς round table discussion. Και ο καθένας σου κάνει ερωτήσεις επί συγκεκριμένων κομματιών που έχει δει. Okay. Επομένως είναι πολύ πιο constructive όλο αυτό. Και μαζεύεις το feedback και μετά. Και το κάνεις update το document και αυτό δεν ήταν ένα πεταμένα slides. Δεν βάζεις επίσης την ικανότητα του άλλου να παρουσιάζει. Γιατί πολλοί που είναι καλοί στο presentation μπορούν να κερδίζουν πόντους, κάποιοι που είναι κακοί στο presentation μπορούν να χάνουν πόντους. Επομένως είναι ό,τι έχεις γράψει. Δεν παρεμβάλλεσαι εσύ μεταξύ της ιδέας σου. Και αυτό παραμένει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μπορεί να κάνει διαφήμιση σε οποιοδήποτε άλλο, μπορεί να κάνει update μετά. Ναι, ναι. Είναι πολύ πιο structured way να κάνει communicate. Ναι, ναι. Σε μεγάλου οργανισμού με πολλά διαφορετικού στόχου, ασύγχρονα και με απόσταση, το writing culture είναι, θα λέγα, okay, από τα πιο σημαντικά στοιχεία να πετύχουν. Είναι απίστευτα σημαντικό. Και άμα σου λέει ότι αυτό που κάναμε, πετύχαμε, γιατί τα tactics μα ήταν in plain sight, αλλά κανεί δεν τα ακολουθούσε. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο. Κάναμε κάποια πράγματα που ήταν πολύ straightforward. Και common sense για εμάς, αλλά οι άλλοι λέγανε «Α, πώς το κάνει η Amazon». Απλά να μην το θεοποιήσουμε, δηλαδή, και αν κάποιος από εδώ πέρα το δοκιμάσει, καλά πάντα μπορεί να μας στείλει, αλλά έχουμε παράξει άπειρη σαβούρα στο ενδιάμεσο για να παράξουμε τόσο documents, ναι, ακόμα ναι, παράγονται, μένουν ημιτελή, δηλαδή δεν είναι ότι «Α, ξαφνικά το είπαμε και έγινε». Είμαστε ακόμα στη διαδικασία, δηλαδή το κάνουμε πολλούς μήνες, έχουμε δει πράγματα που πετυχαίνουν, που δεν πετυχαίνουν, φτιάχνουμε δικά μας example, templates. Δεν είναι δηλαδή ότι πω, το κάνει η Amazon, το κάνω κι εγώ και όχι, ναι, δεν το θα γίνει. Το σημαντικό πάντως είναι στη διαδικασία, όχι στο template. Αυτό να τονίσω. Δηλαδή δεν είναι «Α, ακολουθώ το template που λέει η Amazon». Όχι. Η διαδικασία για να φτάσεις σε αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να ρωτήσω κάτι.
πώς προσεγγίζεις με ένα six pager ένα άτομο σαν και εμένα που έχω πάρα πολύ μικρό attention span. Το δουλεύω και προσπαθώ, αλλά μα είναι αυτό, μικρό. Αυτή είναι η ομορφιά. Δηλαδή θα σου πω ότι άμα μου δώσεις ένα πιο μικρό document, εννοείται ότι μπορώ να το διαβάσω. Αλλά για παράδειγμα είναι μια εταιρεία που συνεργαζόμαστε και ο Μιχάλης και εγώ, η οποία έχει, μοιράζει κάποια text walls, documents για, να, για διάφορα έργα, τα οποία εμένα με δυσκολεύουν πάρα πολύ και πρέπει να τα διαβάσω ξανά και ξανά και ξανά και ξανά για να μπορέσω να το ολοκληρώσω όλο το document. Με διαλύει. Το six pager είναι δοκιμασμένο από τη άψη του χρόνου. Επομένως, κάνεις sit από έναν knowledge που σου δίνει ένας οργανισμός. Άρα σου αρκεί να το διαβάσεις 15 λεπτά και άλλα 10 λεπτά να κάνεις σημειώσεις. Okay. Αλλά μισό. Σε ένα δωμάτιο που είναι όλοι physically there, χωρίς κινητά, χωρίς distraction και βασικά το μόνο που έχεις αυτά τα 15 λεπτά μπροστά σου είναι ένα κομμάτι χαρτί γιατί σου το δίνουν εξυπωμένο με ένα στυλό για να κρατάς σημειώσεις. Ξέρεις, ξαφνικά, όχι, okay, δεν έχεις θέλει να κάνεις. Το κάνετε. Ναι. Κάνετε εκτυπωμένο. Ναι, με... μόνο εκτυπωμένο. Τι άμα το στείλω σε link, δεν το βάζω σχεδόν ποτέ. Ο Ιωσήφ ξέρει ότι για να. Επειδή και εγώ έχω τρομακτικά μικρό attention span, πόσο μάλλον ο CEO, ας μωρώ, ο μόνος τρόπος για να δούμε και να δουλέψουμε και να σκεφτούμε σε κάτι είναι μέσα στο δωμάτιο με εκτύπωση. Και έχουμε αυτό. Ακούς τον καθένα να έχει επιχειρήματα και ο ένας κάνει stack του άλλου, οπότε ακούς όλο το debate. Ναι. Καταλαβαίνεις. Και δεν είναι κάποιος που θα αδιαφορήσει να μιλήσει. Και πόση ώρα αφιερώνεται σε όλο αυτό το meeting? Γενικά είναι μια ώρα meeting. Ναι, ποτέ παραπάνω. Μπορεί και μία μισή. Πάει και πα και αυτό. Δηλαδή, αντί να πα τώρα στο Google Doc και να κάνει σχόλιο ένα, μετά από μια μέρα ένα άλλο. Και ένα πράγμα, όταν δεν είναι όλοι στο ίδιο δωμάτιο, παιδιά, α πούμε, μου συνέβη τώρα αυτή τη μέρα με ένα άλλο συμφέρον που κάνουμε develop. Διαφωνώ καθέτο με αυτό το πράγμα. Του λέω, ξέρει, offline τώρα. Τον παίρνω τηλέφωνο, α, μου λέει τώρα κατάλαβα τι εννοούσε. Ναι, οκ, okay, τώρα συμφωνώ. Αλλά το σχόλιο ήταν εκεί, το είχε δει και κάποιος άλλος, το είχε πάρει και είχε κάνει comment σε κάτι άλλο. Δηλαδή, ξέρεις, στο offline και στο ασύγχρονο έχεις άλλα τέτοια, οπότε άντε τώρα να... Δηλαδή, εγώ τώρα θα πάω να κάνω remove αυτό το σχόλιο, θα φανεί ότι τον κάνω mute, ενώ με τον άλλο το έχω κλείσει το τηλέφωνο και οι άλλοι που έχουν πατήσει το θέλει, δηλαδή, ξέρεις, πρέπει οπότε, κάτι να κάνω. Οπότε μπορείς να δουλέψεις online και ασύγχρονα λίγο την αρχή μιας ιδέας, μέχρι αυτή και όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε σε κάτι το οποίο είναι δομημένο, τότε κάνουμε το formal six-pager procedure. Ναι, στα... τότε είναι η ώρα που ερχόμαστε όλοι face-to-face. Okay. Εμείς τι κάναμε. Ουσιαστικά αυτό είχε να κάνει με το νέο vision του project. Έτσι, που ήταν μια μεγάλη αλλαγή στην εταιρεία. Το δουλεύαμε τρεις μήνες. Δεν είναι για κάθε feature δηλαδή, είναι κάτι πιο μεγάλο. Ναι, ναι. Ανάλογα, τώρα το χρησιμοποιούμε και σε πιο... Δηλαδή τώρα σχεδιάζουμε ότι okay, να βάλουμε, γενικά σε ενός που μπορεί να έχουμε Python, να βάλουμε Java. Οκ, okay, ξέρεις, έχει πολλά πρόντς εγκόνες, να βάλουμε κάποια άλλη, Go ή τα λοιπά. Πώς το κάνουμε? Είναι ένα μεγάλο decision και όλοι έχουν μια άποψη γι' αυτό, ας πούμε. Οκ, okay, ξέρεις, ας κάνει αυτός που, ο ambassador, αυτός που θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερο value, το δικό του proposal σε ένα 2-pager, 6-pager, να μπούμε σε ένα δωμάτιο, να το συζητήσουμε. Γιατί, ξέρεις, δεν μπορεί απλά να πετάς ένα τσιτάτο, Java, τα σπάει, έχει βγάλει τέτοιο νέο framework, είναι καλύτερο από την Python. Έχει καλύτερα, έχει χειρότερα. Πάμε να τα συζητήσουμε για τις ανάγκες του οργανισμού και αυτά που εμείς θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Ταιριάζει, ταιριάζει, ποιες ανάγκες μας λένε καλύτερα. Και γενικά ξεκινάς να γράψεις ένα one pager, two pager, ξέρετε πόσο θες να τοποθετηθείς. Και το επεκτείνεις. Βλέπεις τον παλμό του άλλου, ποιος είναι υπέρ σου, ποιος είναι κατά σου, γιατί είναι. Παίρνεις quick feedback από διάφορους, οπότε μετά πας στη δικασία να το πάρεις πιο σταθερά. Ξέρεις ότι είναι ένα decision που θα επηρεάσει τον οργανισμό, αλλά δίνεις περισσότερο χρόνο. Και πρέπει να πας σε six pager για να το κάνεις. Αυτό σε βοηθάει και να κάνεις clarify το τι πρέπει να πεις, τι δεν πρέπει να πεις. Να έχεις data, μπορεί να έχεις και άνεξ μέσα. Αλλά δεν θα πετύσεις να τα διαβάσει ο άλλος, απλά μπορεί να τα έχει reference, δηλαδή να έχεις π.χ. projections και να έχεις απλά ένα πινακάκι. Ναι, και να έχεις μετά ένα άνεξ να ξεκινήσεις τη λογική σου για να σε κάνει άλλο audit όταν χρειαστεί. Αλλά όχι να αναγκαστικά να το ζητήσεις στο meeting. Για μένα δείχνει ότι σέβεσαι, καταρχάς παίρνεις σοβαρά τη διαδικασία. Αφιερώνεις και χρόνο και προσοχή, δεν πετάς κάποια slides, θα το τρέξω εγώ το meeting γιατί τα ξέρω. Και εν τέλει σέβεσαι και το χρόνο του άλλου, που είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια δουλειά. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία εργαλεία και τα πιο απλοϊκά εργαλεία, επομένως το δοκιμάζουμε. Ας πούμε, νέα ομάδα, νέα δομή. Θέλω να αλλάξουμε κάτι σε μια δομή, ξεκινάμε σε 6-pager. Okay. Θέλω να σάγουμε μια να εξηγήσουμε τι κάνει αυτή η ομάδα, ξεκινάμε σε 6-pager για να το περιγράψουμε, το πιτσάρουμε. Ωραία φάση. Το επεισόδιο μας θα βγει σε δύο ή σε ένα. Σε ένα, σε ένα. Τώρα πάμε νομίζω για να πάψει σιγά σιγά. Ναι, έτσι αισθάνομαι. Ωραία.
Ωραία, οπότε πηγαίνοντας στο προς το τέλος, είναι η περίοδος που μπορείτε να προτείνετε. Να τους κάνω από μία ερώτηση στον καθένα που θέλω. Γιατί θεωρώ είναι χρήσιμο. Λοιπόν, ξεκινά από τον Ιωσήφ και θέλω να πω σε ένα νέο άτομο το οποίο το ενδιαφέρει το product και θα ήθελε ίσως να γίνει ένας product manager καθώς εξελίσσεται. Τι συμβουλή θα έχεις να δώσεις ή τι πιστεύεις ότι θα ήταν χρήσιμο να ακούσει? Δύσκολο. Πάντα μου κάνεις εξαιρετήσεις. Ναι, αυτό δεν είναι το νόημα. Η αλήθεια είναι ότι... ή τι θα ήθελες εσύ να έχεις ακούσει, ότι με ποιο φορμάτ σου ακούγεται καλύτερα. Κοίτα, εγώ είμαι περήφανος για το πόσο έχω φτάσει στο πρώτο. Με πολλά λάθη, θα έλεγα. Επομένως, δεν ξέρω εάν μπορώ να δώσω μια συμβουλή που θα δώσει shortcuts. Γιατί πρέπει να δεν μιλάμε για shortcuts, κάτι χρήσιμο. Κοίτα, ιδανικά, εάν μπορεί κάποιος να βρει mentor, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Εγώ δεν είχα κανένα mentor και μου λείπει ακόμα. Το μόνο mentorship που έχω είναι τα books. Διαβάζω γιατί... Α, δεν το έχω καταλάβει. Γιατί κάποιος λέει κάτι, το δικό του πόνο, στην άλλη άκρη. Έλα, περίμενε, εντάξει, είσαι άδικος, έχεις μιλήσει και με κόσμο, και από το ελληνικό οικοσύστημα και από το εξωτερικό, ναι, 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 παίρνω κάποια... Τι κάνω γενικά, αυτό ίσως μου να βοηθάει. Προσπαθώ πάντα να ορίσω το πρόβλημα, τι με βασανίζει. Okay. Δηλαδή και τώρα που με τον Μιχάλη που έχουμε μια έντονη συζήτηση, πήρα μια εβδομάδα off για να συνειδητοποιήσω ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Μπορεί να είναι προσωπικό, μπορεί να είναι οργανωσιακό, οτιδήποτε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ορίσεις τι σε απασχολεί. Και μετά, εάν του δώσεις όνομα, του δώσεις ετικέτα, έχεις semantics, έχεις όσους όρους, κάποιος θα έχει μιλήσει κάπου γι' αυτό και κάποιος θα μπορεί να σου δώσει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν είχα mentor που μου λέει έτσι είναι ο product manager, έτσι είναι ο VP του product, έτσι είναι ο CPO, καμία σχέση. Έχω μικρά resources. Έχω υπάρξει με άτομα της Ελλάδας που έχω βγει και έχω πει: θέλω να κάνω transformation στην εταιρεία μου. Πώς το έκανες? Και μου είπε: αλλά ξέρω ότι αν του πω και άλλα πράγματα που να απασχολήσουν, πώς μπορώ να βελτιώσω το χάρη, καταρχάς θα με βαρεθεί έτσι. Θα μου πει: δείξτε, διάλογο, εντάξει, okay, πόση ώρα να μιλάμε. Αλλά ο καθένας το ζει διαφορετικά, αλλά δεν μπορεί να κάνει copy. Άρα τι κάνω, define το πρόβλημά μου και πρέπει να βρω μια λύση να το λύσω. Δηλαδή, ας πούμε, δεν δουλεύει το Scrum, π.χ. που λέγαμε πριν. Το ορίζω σαν πρόβλημα. Αρχίζω το δουλεύω, μιλάω με κάποιον, δεν πάω να κάνω γρήγορες αντιδράσεις. Και έτσι ουσιαστικά χτίζω σιγά σιγά το product sense μου και το knowledge που έχω. Αυτό. Γενικά ορίζεις το πρόβλημά σου, ψάχνεις πώς γίνεται. Δηλαδή στα early stages μιας της καριέρας σου, το πιο σημαντικό είναι το ticketing ενδεχομένως και το delivery. Άρα ένα certification ίσως να σε βοηθήσει να κάνεις τα ένα-δύο πρώτα steps σου. Εκεί θα σταματήσει, κάνεις κάτι άλλο. Άρα, εκεί ξεκινάνε τις ερωτήσεις. Γιατί η ομάδα μου δεν με ακούει, γιατί η ομάδα μου βαριέται, γιατί η ομάδα μου γκρινιάζει. Οπότε, άμα κάνεις την ερώτηση και το περιγράψεις, θα καταλάβεις ότι στην ομάδα σου λείπει vision. Okay. Οπότε, αφού περιγράψεις ότι λείπει το vision, πώς περιγράφω vision. Ναι. Και αφού πας και το πεις, όλα σου πει είναι κούφιες ιδέες. Ναι. Και άμα σου πει είναι κούφιες ιδέες, ψάχνεις να βρεις τρόπο για να επικοινωνήσεις το vision σου. Και όταν θα το κάνεις ένα οργανισμό, συνολικά, 300 ατόμων στην Orpheum, και να πεις ένα vision, χωρίς να περιγράψεις τη λύση. Δηλαδή, πρέπει να σου δώσει παιδιά, θα κάνουμε αυτό, γιατί ξαφνικά οι από κάτω θα παρατηθούν. Θα σου πούνε, αφού ξέρει, κάτω μόνο σου τι με θέλει σε μένα. Ναι, ναι. Είναι ένα κυκαιώνα προβλημάτων που συμβαίνει. Και δεν έχει ακριβώ τέλο. Πρέπει να καταλάβει ότι το πρόσωπο είναι το σημαντικό. Το ταξίδι. Όταν κάνει σωστέ ερωτήσει. Αν κάνει σωστέ ερωτήσει, ενδεχομένω θα παίρνει καλέ απαντήσει. Οκ. Πολύ ωραίο. Εσύ, Μιχάλη, τι να πει. Σε ένα άτομο το οποίο είναι engineer και θέλει να χτίσει τη δικιά του εταιρεία, ιδανικά κάποιες εκατοντάδες άτομα και το έχει στο μυαλό του και παίζει και είναι μικρό παιδί. Δεν θέλει να χτίσει εταιρεία με εκατοντάδες άτομα. Δεν έχει άλλα προβλήματα. Πρόσεξε, γιατί αυτό βλέπει ότι του αρέσει. Τι θα του. Αυτό το βλέπει και του αρέσει να το βλέπει. Τι θα του πρότεινε για να δει αν όντως του αρέσει αυτό. Να πάει σε μια εταιρεία με εκατοντάδες άτομα. Εντάξει. Μπορεί. Εντάξει, βέβαια μπορεί να πας σε μια εταιρεία να δουλεύεις και να νομίζεις ότι η δουλειά του CTO είναι τόσο φοβερή και εγώ εδώ πέρα δεν το νιώθω. Η αλήθεια είναι ότι γενικά... Τι θα του έλεγα για να δει shortcut άμα του αρέσει? Όχι απαραίτητα shortcut, γιατί είναι ένα άτομο το οποίο βλέπει τον Μιχάλη και λέει «Ω γαμάτο, εγώ θέλω να γίνω σαν τον Μιχάλη επαγγελματικά». Δεν ξέρω πώς το λέει στην εταιρεία. Ναι, πώς... Ούτε για μένα, ούτε για σένα. Όχι ρε παιδί μου, βλέπω αν είναι CTO σε μια εταιρεία που κάνει ενδιαφέρουσα τεχνολογία, είναι σε ενδιαφέρον business, είναι πολλά άτομα, οπότε μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και αυτό φαντάζει ωραίο. Γιατί όλα φαντάζουν ωραία μέχρι να τα ζήσεις.
Κοίτα, και πώς, τι θα συμβούλευε σε αυτό το άτομο να κοιτάξει, να παρακολουθήσει, για να δει αν όντως αυτός είναι ο δρόμος και το πώς θα το entrepreneurship δηλαδή, το, ή το leadership. Γενικά, το leadership σημαίνει ότι και σε μια ομάδα ανθρώπων κάποιος αποφασίζει να σηκώσει το βάρος του decision making. Αυτό μπορείς να το κάνεις από το, σε μια παρέα να αποφασίσεις τι θα παραγγείλει η παρέα και να ζήσεις με το impact του ότι μπορεί να παραγγείλεις βλακές και να σε βρίζουν όλοι. Ωραία. Εκείνη τη στιγμή σου δίνει ένα μικρό hint τι συμβαίνει σε μια εταιρεία 300 ανθρώπων που κάθε απόφασή σου μπαίνει σε... Μπορείς να σου βλάκι πίτσα. Ναι, παιδιά, το έχω ζήσει και αυτό. Ξέρεις, όπου δεν έχω αρκετές vegetarian επιλογές. Στη δικιά μου δουλειά μπορεί να με κράξουν τα πάντα. Από το χαρτί τουαλέτας μέχρι το γιατί δεν έχουμε Java ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Ξέρεις, okay. Αν μπορείς να ζήσεις με το ότι okay, συνειδητά ξέρω ότι ο κόσμος θα έχει άποψη, θα είναι κριτικός κτλ. Αλλά στο τέλος της ημέρας ότι εσύ ξέρεις ότι όλο αυτό γίνεται για το καλύτερο της ομάδας, για το καλύτερο της εταιρείας, για το καλύτερο του οικοσυστήματος, του industry. Οκ, ξέρεις. Αλλά είναι μια θέση στην οποία ξέρεις ότι είσαι πάντα και θα σε κρίνουν όλοι τριγύρω σου. Έχει πολύ ευθύνη. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να πας στην ευθύνη από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Mm-hmm. Αυτά είναι τα βασικά skills. Από εκεί πέρα φυσικά ξέρεις, πρέπει να βρεις και ποιο είναι το hard skill το οποίο θα εξελίξεις για να σε φτάσει αυτό. Αλλά το leadership αυτό καθ' αυτό είναι decision making και ευθύνη. Αυτό που λέμε μεγάλη στα leadership καταρχάς είναι μοναχικό μονοπάτι. Έτσι, και δεν πρέπει να περιμένεις ενδεχομένως την συνολική αποδοχή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα διαφωνήσουν μαζί σου και ενδεχομένως θα αποφασίσουν να ξεχωρίσουν. Και ενδεχομένως. Όλη την ώρα, όλη μέρα. Αλλά ενδεχομένως θα αποφασίσουν να χωρίσουν και δρόμοι. Σας θα πει, ας το διάλογο θέλω άλλο να είμαι, να δουλεύω μαζί σου. Αυτό το οποίο ο Μιχάλης, καταρχάς όλοι γκρινιάζουν για το Μιχάλη και εγώ μαζί. Έτσι, συνεχώς, διαρκώς. Γιατί το κάνει αυτό και το κάνει έτσι σχετικά. Ένα πράγμα που δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει είναι ότι να μπαίνει στην όρφη, τουλάχιστον μετά από ενδεχομένως ένα μήνα, καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πόσο είμαστε, 160 άτομα, 180 άτομα. Στην Ελλάδα, ναι. Αυτά τα 180 άτομα είναι εκεί και δουλεύουν για τον Μιχάλη. Άρα έχει κερδίσει αυτό το leadership. Έτσι. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι ο Μιχάλης έχει κερδίσει με το χύψη τρόπο. Χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές. Τι σου λαμβάνουμε για προγραμματισμό. Έτσι. Μπράβο, εσύ μετά θα έχουμε αύξηση σήμερα κιόλας. Το HR, ναι. Όχι, είναι σημαντικό αυτό, έτσι. Επομένως, δεν ξέρω αν το ρόλο που περιγράφει ένα engineer πριν καλύπτει τις ανάγκες. Μπορεί να είσαι CTO και να είσαι manager, δηλαδή να κάνεις αυτό που χρειάζεται σαν εταιρεία για να απλά να τρέχει αυτό που λέει ο CTO. Έτσι. Μπορεί να είσαι CTO και να είσαι πώς το πω, scientific, μπορεί να υπάρχουν διάφορα. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόλο που νομίζω έχει ξεφύγει τα πλαίσια του engineering. Είναι heavy management, ενδεχομένως έχει πολλά politics και επικοινωνίες και αυτό που το χαρακτηριστικό που προσπαθεί να έχει είναι να είναι leader. Και τα politics επειδή έχουν και αρνητική χρειά, αρκετά αρνητική, ειδικά στην Ελλάδα. Ουσιαστικά politics σημαίνει ότι όλοι προσπαθούμε να πετύχουμε τον ίδιο στόχο, απλά ο καθένας θεωρεί ότι το δικό του είναι το πιο σημαντικό. Αυτό εντάξει είναι δεδομένο όσο πιο craft και να είσαι. Οπότε η δικιά μου δουλειά είναι συνέχεια να μπαλανσάρω άμα είσαι στο business, στο sales, στο product, στο engineering, στο data, όπου και να είσαι, να βοηθάμε, να εξηγήσω ότι και η δουλειά σου είναι σημαντική και του άλλου και των operation και είμαστε ένα pipeline εδώ πέρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα μόνο του είναι πολύ heavyweight. All right. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε τέλεια. Χαρικά που σας είδαμε. Και εμείς. Προτάσεις έχουμε. Προτάσεις. Για άλλο το πράγμα. Από, όχι ρε, από Twitter, blog, βιβλίο, προϊόν, εταιρεία, οτιδήποτε. Στο τέλος συνήθως προτείνουμε κάτι για το κοινό ένα link που προτείνεις να ακολουθήσει ο άλλος και κάτι να κάνει με αυτό. Στρέλιας. Ε? Στρέλιας. Στρέλιας. Θα το στείλουμε, ρε. Φάλτα από κάτω στα comments. Απίστευτος product guy. Οκ. Τεράς. Εντάξει, πρέπει να το κάνει. Α, Greek product guy είπαμε. Δεν είπαμε. Θα πούμε γι' αυτό. Ότι ξεκινάω σε Substack, Ιωσήφ. Έψαχνα να βρει άλλο Greek product guy, εντάξει, μιλάμε με το... Ναι, πήγα από κάποιον που να είναι... Όντως, έτσι. Ναι, ξεκινάω να δω λίγο blogging. Εάν μπορώ να εκφράσω ανησυχίες μου και εμπειρίες μου σε αυτό. Με μίξη άλλων writers, bloggers, twitterades, ό,τι μπορώ. Γιατί και αυτοί με έχουν γαλουχίσει. Θα δούμε τώρα, ελπίζω να... Καλή αρχή, καλή αρχή. Μιχάλη, έχεις να προτείνεις κάτι?
Αχ, τώρα δεν μου έρχεται κάτι έτσι. Το να πει τώρα. Ωραίο ήταν. Εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ. Τι λέω, γραμματεία. Ναι, εγώ είμαι πιο πολύ στο λογοτεχνείο. Εντάξει. Από λογοτεχνείο. Αχ. Τι διαβάζει τώρα. Ένα ωραίο κλασικό βιβλίο, Κιμ λέγεται, για την ιστορία ενός παιδιού που συναντάει ένα γιόγκι και ταξιδεύει. Τελικό. Πα. Εγώ προτείνω το Shape Up, ποτέ. Όχι. Λοιπόν, ναι. Shape Up, παιδιά, που είναι ένα anti-scrum ενδιαφέρον framework. Ναι, μωρέ. Ωραία, startup framework. Ναι, startup framework. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Ryan Singer από Proven Basecamp. Δεν έχει γίνει cancel αυτός. Ναι. Αλλά εντάξει, το Shape Up δουλεύει. Προσοχή στην Basecamp, πάντως. Για πες. Use wisely. Είναι πολύ διαμορφή εταιρεία. Okay, είπαμε, έγινε cancel αυτός. Ναι. Έχει μόνο δύο products. Το ένα το χρησιμοποιεί μόνο. Για το πάρει. Εγώ. Χάλια πρώτα, παιδιά. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει. Για το προσωπικό μου μένει ότι καλύτερα. Το mail. Εντάξει. Να μην δώσει 30 ευρώ το mail σου. Ναι. 99. 100 το χρόνο. Δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα Twitter account. Λέγεται Alexis Gay και είναι μια stand-up comedian. Ναι. Και έχει κατά καιρούς, δεν ποστάρει πάρα πολύ συχνά, αλλά ποστάρει κάτι γαμάτα βιντεάκια που κράζει Silicon Valley, ξέρω. Και έχει πολύ χαβαλέ. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Πότε θα πάμε σε λίγο βαλέ όλοι μαζί. Τα έχουμε κάνει σύγχρονα. Λοιπόν, πρόσεξε. On microphone. Όχι. Περίμενε off camera. Για trip. Όχι για. Περίμενε off camera. Τι κάνουμε, το χαιρετάμε. Όχι, τώρα λέμε ότι μα βρίσκουμε στο μικρή.fm. Είμαστε σοβαρό podcast. Και ναι, μέχρι την άλλη εβδομάδα. Εγώ προσωπικά κάνω απλά subscribe στο Spotify και μου έρχονται τα notification. Α, τέλεια, κάνε και στο newsletter για να κάνουμε private κουβέντα. Σούπερ. Έτσι. Αυτό. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε. Τα λέμε.